Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Άλλο ένα Basketball Night Show μαζί με τον Spy. Καλησπέρα, Spy. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, από τις 10 μέχρι τις 12 θα πάμε για Basketball Night Show στο 2 ώρες ενημέρωσης γύρω από το χώρο του μπάσκετ. Μας ακούτε στο www.eolas.org στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Στέλνετε τα mail σας στο radio@eolas.org και στη σελίδα μας στο Facebook Basketball Night Show. Με λατινικούς χαρακτήρες, μας κάνετε τις φίλους, μπορείτε να σχολιάζετε, να βλέπετε τι ανεβαίνει, τι δεν ανεβαίνει. Πώς ήταν η εβδομάδα μπασκετικά, Σπάι? Ήταν πάρα πολύ καλά. Όταν έχει μπάσκετ είναι μια γεμάτη εβδομάδα. Από την πλευρά μου να στείλω τις καλησπέρες μου. Έτσι, γιατί έχουμε γίνει εκείνα τα χρόνια τα παλιά. Όταν ήμουν μικρός υπήρχαν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και στέλναμε χαιρετίσματα κλπ. Επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολλούς φίλους, είπα να τους μνημονεύσω έτσι τα γρήγορα, να στείλουμε χαιρετισμούς στη Ρόδο, στον Γιώργο, στον Παντελή και στον Άρη, στο Ηράκλειο, στον Αλέξανδρο, στη Χαλκίδα, στον Γιάννη και στον Αλέξανδρο, στην Πάτρα, στον Νίκο και στον Μάριο, στα Γιάννηνα, στον Παναγιώτη, στα Τρίκαλα, στο Φώτη και στον Αντώνη. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε πάρα πολλούς, να μνημονεύσω τον Γιώργο, τον Στέλιο και τον Βαγγέλη, στο Ρέθυμνο, στην ηρωική Νεβάδα που εκεί θα αναφερθούμε κάποια στιγμή στο δεύτερο μέρος εκπομπής, στη Βέρεια. Την περιμένω την Νεβάδα. Στο Γιώργο στο ψυχικό. Έτσι. Στο Λαύριο, στα παιδιά στο Λαύριο. Στο Γιάννη στη Ρουμανία. Στα παιδιά στο Κατάρ που μας ακούνε εκεί. Στον Μπάμπη στο Λίβανο. Και σε όποιους άλλους φίλους μας ακούνε και δεν έχουν στείλει μήνυμα. Έτσι, μου στέλνουν και εμένα, αλλά σε αφήνω να το έχεις εσύ, γιατί είναι πιο εξωτερική δική σου. Ναι, ήδη έχουμε καλή εκπομπή από τους upset makers της Νεβάδα. Ελπίζω τώρα να μην με ρωτάνε πλέον εάν είμαι στο Νεβάδα, Las Vegas. Έτσι. Ο φίλος μας έχει στείλει ήδη μήνυμα. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Έχω παρατηρήσει ότι δεν στέλνεις ποτέ στη γυναίκα σου χαιρετίσματα που ακούει, άμα ακούει. Στη γυναίκα μου αν στείλει μήνυμα θα τη στείλω χαιρετίσματα. Φαντάζομαι ότι ακούει. Είχαμε μια πάρα γεμάτη, πολύ καλή, γεμάτη εβδομάδα. Με καλές και κακές στιγμές για τους Έλληνες. Είτε ήταν στο εξωτερικό, εδώ στο ποτάθλημα σίγουρα όταν ένας Έλληνας έχει καλή στιγμή, ο άλλος θα έχει κακή. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Είτε είναι σε διοργανώσεις Champions League. Να σταθώ στη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ στο Champions League. Δεν παίξαμε ύμνο. Πάλι δεν παίξαμε ύμνο της ΑΕΚ. Δεν μου λες, το είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Το είπες. Εγώ δεν περίμενα να περάσει ούτε η ΑΕΚ, αλλά εντάξει. Δεν την περίμενα τόσο μάχημη. Πώς την είδες την έδρα στην Καρσία, κάπως σου έλεγα, τα έλεγα εδώ. Εντάξει, ήταν λίγο. Και εριστική θα ήταν, θα την έλεγα. Εριστική, βέβαια. Με αυτό το πάνω. Το είπα αυτό. Δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Επίσης θα σταθώ σε κάτι το οποίο μπορεί κάποιοι να το περνάνε στον ΠΑΙ. Τον μεγάλο θρίαμβο ενός Έλληνα προπονητή, τον οποίο δεν είχαμε μνημονεύσει μέχρι τώρα στην Ιρλανδία, ναι, τον Γιάννη Τόλιαπάκη, ο οποίος με την ομάδα του USD Marian, κερδίζοντας 72-71 την Κίλεστερ στον τελικό, κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ιρλανδία. Τεράστια επιτυχία πάλι για τους Έλληνες. Ένα παιδί το οποίο είναι γεννημένο το 78 στο Περιστέρι, ήταν στον Απόλλων Σμύρνης στη Νέα Χαλκιδόνα και από το 2013 είναι προπονητής στη Μάριαν, που είχε 38 χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα και κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ιρλανδία. Και ζητώ και συγγνώμη που δεν τον έχω μνημονεύσει μέχρι τώρα, γιατί ήταν κάπου κρυμμένο στην Ιρλανδία, τον ανακάλυψα. Μια και καλή, το πρωτάθλημα. Και τον ανακαλύψαμε ευτυχώς για την εκπομπή τη μέρα που ο άνθρωπος πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα πάλι δεν τον λέμε όμως. Γιατί τελείωσε το πρωτάθλημα. Τι θα δεν πειράζει όμως, εμείς το είπαμε σήμερα. Μπράβο του και το λέω στην αρχή της εκπομπής, έτσι για να δώσω και αξία στους Έλληνες. Να ορίστε. Την πήραμε την απάντηση. Ποια? Από πού? Ποιον είπαμε ότι αν ακούει να στείλει. Και πού το είδες? Το είδα κι εγώ. Τι, με παρακολουθείς το κινητό? Όχι, με έχεις και εμένα στις ομαδικές, δεν ξέρω. Αυτό ήταν μήνυμα προσωπικό που μου στείλε. Και εμένα μου το βγάλε, δεν ξέρω γιατί. Έτσι. Στην ομάδα είναι. Ωραία. Λοιπόν, της εκπομπής. Να στείλω λοιπόν τους χαιρετισμούς μου στη γυναίκα μου, η οποία πάντα με ακούει, το ξέρω. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανέχεται πάνω απ' όλα. Με όλα αυτά τα στραβά και τα παράξενα που έχω σε αυτή τη ζωή. Πάμε να δούμε Α1. Πάμε να δούμε Α1. Θες να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι τσάκ ή θα τα πάρουμε χρονολογικά? Ναι, αξίζει τον κόπο να κάνουμε αναφορά στο παιχνίδι της ΑΕΚ, του Πανιωνίου μάλλον.
Ναι, του Πανιώνιου. Γιατί ο Πανιώνιος ήταν ο μεγάλος νικητής στο παιχνίδι που έγινε χθες το απόγευμα στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Δεν είχαμε πει ότι περιμέναμε δύσκολο παιχνίδι. Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε πει το ότι αυτό, θα είναι αμφίροπο. Το είπαμε. Και μάλιστα θα σημειώσω ότι σημείωσε ότι η ΑΕΚ πραγματικά μεθυσμένη από την πρόκριση. Ο Πανιώνιος διψασμένος για τη σωτηρία. Πέτυχε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη η ομάδα του Βαγγέλης Γιάκου. Και τα άνω κάτω έχουμε τώρα στο πρωτάθλημα. Να πω κάτι για αυτό το παλικάρι του Γιάκου, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά και στον Πανιώνιο. Εγώ τον παρακολούθησα στις δουλειές του στο εξωτερικό, ήταν στο Λίβανο κτλ. Είχε ανεβάσει την ΑΕΚ από την Α2 στην Α1. Είναι ένας νέος ταλαντούχος προπονητής. Αξίζει ότι τα επόμενα χρόνια θα τον δούμε να πρωταγωνιστεί. Έχοντας τον μαγικότερο παίχτη που έχει Α1 για μένα, τον Μπραζέλτον, εξαιρετικός. Πραγματικά αυτός ο παίχτης θα κάνει όλα. Εγώ είπα ότι για μένα αυτός ο παίχτης είναι πολυτιμότερο στην ομάδα του, ακόμα και από τον Μακφάντεν και από τον Μούντι και από αυτά τα παιδιά που επίσης είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες, γιατί κινείται, έχει αντίληψη καλύτερη του παιχνιδιού. Έβαλε 24 πόντους. Γενικότερα είναι σκόρερ, είναι σκόρερ. Είναι σκόρερ. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ ο Κράβιτς, ο οποίος είχε σημαντική παρουσία. Ο Νταλό που πήρε με 5 πόντους και 9 rebound. Γενικά νομίζω ότι χωρίς να θέλω να πικράνω τους φίλους μου στην ΑΕΚ που ξέρω ότι μ' ακούνε κιόλας, ότι δικαίως ο Πανιώνιος έκανε την νίκη. Ήτανε και η ΑΕΚ λίγο έτσι χορτασμένη. Ήταν χορτασμένη. Ναι. Εντάξει. Είχε, της έλειπε και το σου του Σάκοτα, για να βάλουμε και ένα ελαφρυντικό έτσι. Από εκεί και πέρα, από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Πάντερ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 19. Ο Τζέιμς, ο Ντελρόι Τζέιμς, προσπάθησε φορώντας τα παπούτσια του Ντούσαν με 17 πόντους, ήταν δεύτερο σκόρερ. Και ο Χάρης με 12. Έμεινε χαμηλά ο Χάρης, γι' αυτό. Που για μένα έτσι διεσώθησαν από την ΑΕΚ. Και με αυτή την ήττα η ΑΕΚ οδηγεί πάλι τη Σταχτοπούτα στην τρίτη θέση, το Λαύριο. Το Λαύριο. Έτσι, για να τα λέμε όπως είναι. Είναι αμφίροπο το πρωτάθλημα γενικότερα. Βλέπεις δηλαδή τέτοια μάτσα. Θέλω να σταθώ επίσης σε έναν παίκτη του Πανιωνίου, τον Μαρκίθ Κάμινγκς, ο οποίος με 14 πόντους και 6 rebound είχε σημαντική παρουσία. Και βλέπουμε ότι και οι επιλογές που έχει κάνει ο Ζιάκος και ενίσχυσε την ομάδα του ήταν σημαντικές. Και νομίζω ότι ο Πανιώνιος φώναξε παρόν. Όλες οι ομάδες που ενισχύονται φωνάζουν παρόν. Μία μόνο δεν ενισχύεται. Ο Άρης, η ομάδα σου. Εκεί κρίνονται διαφορές. Θα τα πούμε λίγο αργότερα και για τον Άρη. Έχουμε να πούμε και για τον Άρη. Νομίζω πάντως ότι ο Πανιώνιος τώρα με 5 νίκες στο ενεργητικό του αρχίζει να απειλεί και τον Άρη, και τον Άρη, όπως προανέφερες, και τον Κόρυβο. Εγώ πιστεύω ότι ο Πανιώνιος ενδεχομένως να απειλεί και τον Φάρο, γιατί η ομάδα της Λάρισσας, η οποία πραγματικά έχει κάνει δύο σημαντικές νίκες, τη νίκη με τον Άρη και τη νίκη με τα Τρίκαλα την προηγούμενη εβδομάδα, από όσο είδα το πρόγραμμά της, είναι αρκετά δύσκολο. Θα δούμε τη συνέχεια. Μιας και το είπες, θες να πάμε να στο... Ατελείωσες από το... Ναι, έχω τελειώσει. Ναι, πιστεύω τελειώσει. Οφείλεται κυρίως και το χαμηλό σκορ της ΑΕΚ. Για 69 πόντους για τέτοιο παιχνίδι είναι χαμηλό σκορ. Δεν τράβηξε δηλαδή ούτε ο Χάρης, ούτε ο Γκριν τόσο πολύ. Οφείλεται κυρίως στην Ευρώπη και γενικότερα στο τι στοχεύει η ΑΕΚ πλέον για το Final Four και για όλα. Πάμε Φάρος Άρης. Να πάμε Φάρος Άρης. 81-76 κέρδισε ο Φάρος. Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Να γυρίσω λίγο πίσω και να πω ότι έχω μήνυμα από τον Παντελή, ο οποίος πραγματικά μου είπε μια εξαιρετική παρομοίωση. Ότι ο Μπραζέλτον ή Μπραζέλτον, εν πάση περιπτώσει, πώς τον έχει βαφτίσει ο Θεός, μοιάζει πάρα πολύ στο παιχνίδι με τον Μπάιρον Ντίκινς.
τον οποίο τον είχα προλάβει και ήταν ένας παίκτης που πραγματικά τον λάτρευα, ήταν πάρα πολύ καλός. Πραγματικά έχεις δίκιο, Παντελή, κάνες την πιο σωστή παρομοίωση, νομίζω. Πάμε λοιπόν στον Άρη. Πάμε στον Άρη. Για να στείλει καταιγίδα μηνυμάτων ο Παντελής τώρα, γιατί αν μιλήσουμε για Άρη θα στείλει καταιγίδα μηνυμάτων. Τώρα θα μιλήσουμε δηλαδή. Λοιπόν, έχεις ξαναδεί, εγώ δηλαδή δεν έχω ξαναδεί παιχνίδι στο οποίο ο αντίπαλος να μην έχει ψηλό από το πρώτο δεκάλεπτο σχεδόν, από την αρχή. Να παίζει χωρίς δύο ψηλούς και να παίζει με έναν ο οποίος είναι τραυματίας και ο άλλος ο οποίος είναι φαντάρος. Ποιος είναι φαντάρος? Ο δεύτερος ο ψηλός από το φάρος. Δεν θυμάμαι δεν τώρα. Το ήξερα αυτό, είδες. Ναι, το είπαν εσείς μετά στις δηλώσεις. Ναι. Και να μην παίζει, να μην παίζει μέσα στη ρακέτα και να παίζει με τρίποτα. Σαν Άρης. Σε μένα το ρωτάς αυτό. Ναι, δεν ξέρω, έχεις ξαναδεί. Δηλαδή μου φάνηκε πολύ περίεργο το στυλ παιχνιδιού του Άρη. Συν όλα τα άλλα που έγιναν στο παιχνίδι, με τις αποβολές του Γιαννάκη, με το τι έγινε γενικότερα. Κοίταξε, εγώ για το παιχνίδι το συγκεκριμένο έχω να πω το εξής. Πρώτα-πρώτα ότι η Λάρισα στο πρώτο ημίχρονο πήρε τη διαφορά. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο κάνει με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου ένα τεχνικό λάθος ο δεύτερος στην τάξη προπονητής ο Κετσελίδης. Mm-hmm. Βάζει τον Φλιώνη σε κρίσιμο σημείο να μαρκάρει τον ξένο αυτόν τον Μπάρτ. Ναι. Τρώει το καλάθι φάουλ, κάνει πάει 17 πόντους και αναγκάζεται ο Άρης να κυνηγάει από εκεί. Mm-hmm. Να γυρίσει το παιχνίδι μέχρι το τέλος του αγώνα. Το γύρισε το παιχνίδι ο Άρης. Και φαινόταν ότι θα το γυρίσει. Μπήκε στο παιχνίδι. Ναι. Θεωρώ ότι αν είχε 2-3 λεπτά μπορεί να ήταν άλλο το αποτέλεσμα, αλλά νομίζω ότι δίκαια, στο τέλος της ημέρας ο Φάρος κέρδισε. Ξέρω ότι με αυτό που λέω θα γίνω λίγο κακός με τους φίλους μου Ψαριανούς. Δεν ήθελε μόνο 2-3 λεπτά ο Άρης, ήθελε και έναν Αμερικανό. Ναι. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο Άρης, ναι, είχε 5 παίχτες με διψήφιο αριθμό πόντου. Δηλαδή είχε τον Μπέλ με 16, να τα αναφέρουμε κιόλας. Ναι. Τον Γιάννη τον Αθηναίο με 15, τον Μάρας με 14, τον Τζαϊρέλη με 12, τον Μποχωρίδη με 10. Τζαϊρέλης που στο τέλος έκανε εκπληκτικό παιχνίδι και ναι, κράτησε το κοντά στο σκορ. Αυτό στον προπονητή τώρα δεν θέλω να τα χρεώσω στον δεύτερο προπονητή, θα μου πει ναι, κουτσάρι σε ένα ημίχρονο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. 4 λεπτά έπαιξε ο Τζαϊρέλης στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο Ντουβιέ δεν έπαιξε πολύ. Λοιπόν, και ο Πουλιανίτης ξεχνιόταν λίγο. Το Πουλιανίτη το ξέχασε. Άστο, ναι, το Πουλιανίτη το ξέχασε. Θα τον θυμηθεί την μεθεπόμενη εβδομάδα. Και σε ένα σημείο που μου βάλε το Φλιώνη εκεί πέρα λίγο μου τα χάλασε, δηλαδή, γιατί δεν ήταν ένα δει στο τέλος. Ο Φλιώνης είναι ένα παιδί το οποίο δεν κάνει λάθη κτλ. Mm-hmm. Ο Πουλιανίτης είναι πιο aggressive παίχτης για να κάνει άμυνες. Έχει πιο πολλές παραστάσεις. Στο σημείο, στον Μπάρτ, στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι τον κράτησε σε κάποιο σημείο. Αν θυμάμαι καλά. Απ' την άλλη, παιδιά, για να μιλήσουμε για τη Λάρισα, γιατί ναι, μιλώντας για τον Άρη, ίσως απαξιώνουμε τη μεγάλη νίκη που έκανε αυτή η ομάδα. Ο Μπάρτ είχε 28 και ο Παντελίου 17. Ο Μπάρτ είχε 18 στο τρίτο δεκάλεπτο, ναι, θυμάμαι. Τι γίνονται αυτά. Έχει πάντως και λαϊδάς όταν είναι για τον Άρη. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Παίρνεις το μικρόφωνο, δε, είσαι καταιγίδα, ναι, για την ομάδα. Και ο Παντελίου ήταν καλός. Έχουμε μεγάλο παιχνίδι την Τετάρτη, έτσι. Θα πας. Το παιχνίδι θα πας. Έχουμε Άρης ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Τελικός, μεγάλος τελικός. Ναι. Εγώ θα πω ότι πρώτο ημίχρονο Λάρισα, δεύτερο ημίχρονο Άρης. Θα πω ότι οπωσδήποτε η αποβολή του Γιαννάκη ήταν ένα γεγονός. Βοήθησε. Δεν θα σχολιάσω αν ο Γιαννάκης απευλήθη ή δεν απευλήθη δίκαια. Δεν ξέρω τι τον είπε, τι είπε στον προπονητή ή τι δεν είπε. Σίγουρα δεν ήταν καμιά διαμαρτυρία wow, super wow που μπήκε στο γήπεδο κτλ. Νομίζω έκανε το σταυρό του στη δεύτερη. Εντάξει, αν έκανε το σταυρό του και τον απέβαλε, νομίζω ότι ελέγχεται ο διαιτητής. Έτσι, δεν το ξέρω, αλλά μπορεί να έκανε το σταυρό του και να μπήσει κιόλας. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν το ξέρω. Πάντως δέχτηκε χειροκρότημα ο Γιαννάκης κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο από τους φιλάθλους. Αυτό δεν το είχα ξαναδεί, δηλαδή δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί σε πρόσφατο παιχνίδι. Οι αντίπαλοι να χειροκροτούν το. Εντάξει, μιλάμε βέβαια για το Γιαννάκη, που είναι έτσι θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, το είπε και ο Ζιάγκος μετά στο τέλος. Ο Ζιάγκος λέω. Ο Σκουρτόπουλος. Αλλά γενικότερα έχουν παράπονα οι άνθρωποι του Άρη. Όχι από το Φάρο και τον κόσμο, από τη διαιτησία κυρίως. Εγώ καλύτερο τον είδα τον Άρη από το σημείο που έφυγε ο Γιαννάκης. Καλά τώρα, αυτό είναι. Ναι, ναι, πιο ψυχωμένο δηλαδή. Πιο τέτοιο. Χαβαλέ, πιο ψυχωμένο τον είδα. Για χαβαλέ. Νομίζω ότι ο Άρης, αν θα πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του, να συνταχθεί,
με την παρουσία και μιας καινούργιας διοίκησης που έχει παρουσιαστεί αυτή τη στιγμή στον Άρη, θα πρέπει να σκεφτούν και οι προπονητές λίγο, θα πρέπει να δώσουν και λίγο όθηση στους παίκτες ψυχολογική. Εντάξει, βέβαια το παιχνίδι τώρα Άρης ΠΑΟΚ είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ειδικών συνθηκών. Είναι ειδικών συνθηκών. Εγώ εύχομαι να μην έχουμε επεισόδια, όπως το λέω πάντα από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Θα το αναφέρουμε αργότερα. Και να φύγουμε από τον Άρη, να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο. Να πάμε Προμηθέα Τρίκαλα. Προμηθέα Τρίκαλα. Ναι. Που το σκορ δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικό. Όχι, 88-71. Δεν είναι σίγουρα αντιπροσωπευτικό. Από αυτό εδώ το μικρόφωνο έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές με καλά λόγια για την ομάδα του Προμηθέα. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά των Τρικάλων παλέψανε. Μέχρι πότε ήταν στο καλάθι διαφορά? 38 λεπτά ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήταν και μπροστά. Φωνάξανε παρόν, ξαναφωνάξανε παρόν. Δείξανε ότι, και δείχνει εκεί ο Φώτης ο Τακιανός, ότι με τη δουλειά που κάνει προσπαθεί να κρατήσει την ομάδα του και τα παιδιά εκεί ανεπηρέαστα από τα άλλα προβλήματα που μπορεί να έχει εκεί η ομάδα. Τους κράτησε και ανεπηρέαστους, ή εν πάση περιπτώσει ξεπεράσανε την ήττα που κάνανε από το Φάρο. Παλέψαν, πολεμήσανε μες στον Προμηθέα. Προμηθέας είναι μια ομάδα η οποία λήγησαν Άρης, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, όλοι εκεί, πάλεψε τον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα η οποία εγώ την θεωρώ πλέον στις πολύ καλές ελληνικές ομάδες. Έτσι. Ξέρεις τι θέλω να πω πάνω σε αυτό? Βεβαίως. Ότι δεν δέχομαι δικαιολογίες για τους παίκτες του Άρη όταν βλέπω τα Τρίκαλα να παίζουν σε τόσο δύσκολα παιχνίδια έτσι, με αυτόν τον τρόπο, που είναι τα προβλήματα που έχουν τα Τρίκαλα σε παικτικό επίπεδο και σε προβλήματα που κατεβαίνουν με 7 παίκτες και με 8, είναι πολύ χειρότερα. Δεν δέχομαι να μου λέει ότι, ενώ βλέπω ότι έχει ποιότητα ο Άρης, που μπορεί τα Τρίκαλα να μην έχουν παρόμοια ποιότητα, να μην παίζει το ίδιο και να μην δείχνει το ίδιο πάθος. Αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω. Δηλαδή τα Τρίκαλα ήταν με το Προμηθέα ειδικά, και δεν έχει καμία σχέση το 88-71. Δηλαδή ήταν για πολύ λιγότερο το μάτς. Σίγουρα. Και ο Προμηθέας, είπαμε αυτό που είπες, ότι είναι κορυφαίες ομάδες. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Προμηθέας είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτό την προσπάθεια των Τρικάλων την ανεβάζει ακόμα περισσότερο. Έτσι, που είχα να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, Λίποβι 16. Καταρχήν να σταθώ στο Σαλούστρο πρώτα, ο οποίος με 29 πόντους ήταν και ο MVP νομίζω της αγωνιστικής. Λίποβι 16, Γκίκας 15, Σαλούστρος όπως είπα 29, Έλλης 10, Οκτάβιος Έλλης 10 και ο Χολ 9. Double-double ο Σαλούστρος. Ναι, 12 rebound. Double-double. Ο Μόρις με 21, ο Λούντζης με 19 και ο Τέμις με 13. Και μάλιστα είδα ότι έκανε και ένα φάουλ ο Λούντζης στο νέο το παιδάκι που μπήκε εκεί, το Καραΐσκο, το δεν ξέρω, για να σουτάρει μια βολή και να βάλει το παρθενικό καλάθι στην Α1. Και μπράβο στο Λούντζη. Εμείς τέτοια πράγματα θέλουμε να τα βλέπουμε στο γήπεδο. Δεν μου λες ποιο είναι το καλύτερο πρωτάθλημα, ξέρεις? Έχω ένα μήνυμα τώρα. Το καλύτερο πρωτάθλημα. Time out. Έχω ένα μήνυμα. Ποιο είναι το καλύτερο πρωτάθλημα? Το ισπανικό. Μακράν το εργασιακό του Ηρακλείου. Παίζει ο φίλος μου Γενετάκης εκεί, ο οποίος μου στείλε μήνυμα τώρα. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Αλέξανδρο, τα φιλιά μου. Ναι, αυτός και μου λέει, δεν σ' άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, γιατί είχα, λέει, προπόνηση με το καλύτερο, συμμετέχω, λέει, στο καλύτερο πρωτάθλημα στο εργασιακό του Ηρακλείου. Μπράβο. Αυτά για τα Τρίκαλα. Εγώ πιστεύω ότι τα Τρίκαλα στην πορεία θα κάνουν ζημιές. Δεν το έχουν αφήσει ακόμα. Αν από εκεί και πέρα οι άνθρωποι οι οποίοι ηγούνται και διοικούν την ομάδα και η περιοχή των Τρικάλων βοηθήσει, γιατί θα υπάρξουν και οικονομικά και τέτοια, πιστεύω ότι η ομάδα των Τρικάλων θα είναι ανταγωνιστική μέχρι το τέλος. Και αυτό θέλουμε, είτε πέσουν είτε όχι, όποια ομάδα να είναι ανταγωνιστική, για να μην έχουμε αλλοιώσει το πρωτάθλημα μας. Και αυτό βλέπουμε μέχρι στιγμής. Ναι. Αυτό ναι. Το βλέπουμε. Πάμε Παναθηναϊκός Κύμη. 87-64. Κύμη ήταν την Τρίτη. Ναι, 87-64. Ναι. Εντάξει. Τι να πούμε για αυτό το μάτς. Για τον Ογκάστ να πούμε. Τι θέλεις, ό,τι θες. Άγγιξε τον double-double ο Ογκάστ. 22 πόντους, 9 ριμπάμ. Το αφήνω σε σένα. Ο Καλάθης σταθερός. Σε τέτοια παιχνίδια τώρα, αν και την περίμενα λίγο καλύτερη την Κύμη, αλλά δεν το κυνήγησε κιόλας. Είναι αυτό που λέγαμε. Η Κύμη αυτή τη στιγμή, καταρχήν ξέρω ότι είναι σε αναζήτηση ενός παίκτη, διότι έφυγε ο Κιάφορ. Πρέπει να βρει ένα παίκτη και η Κύμη, να ξέρεις, είναι από τις ομάδες όπως και το Ρέθυμνο, οι οποίες θα παίξουν ρυθμιστικό ρόλο. Και επειδή ξέρω ότι οι άνθρωποι στην Κύμη θα τα παίξουν μπαμ όλα πάνω, και στο Ρέθυμνο το ίδιο, θα παίξουν μεγάλο ρόλο. Ήδη ξεκινάει το Σάββατο, θα τα πεις μετά εσύ αυτά την επόμενη αγωνιστική. Παίζει Κύμη Πανιώνιος.
έχουμε Κίμη Τρίκαλα. Παίζει Άρης Κίμη. Δηλαδή, ομάδες οι οποίες βρίσκονται στη ζώνη του υποβασμού θα έχουν να κάνουν με την Κίμη σίγουρα σε όλα τα παιχνίδια. Έχουν να κάνουν με το Ρέθυμνο, γιατί το ίδιο υπάρχει Ρέθυμνο Τρίκαλα, πόσο θυμάμαι, και υπάρχει και το Άρης Ρέθυμνο φυσικά εδώ. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτές οι ομάδες, βέβαια την Κίμη την ενδιαφέρει και είσοδο στα play-off. Διαλέγει μάτς, δηλαδή. Εντάξει, όχι διαλέγει μάτς. Δεν δίνει δηλαδή τα πάντα για με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Στην Κίμη τώρα πας στον Παναθηναϊκό, παίζεις, κάνεις μια δυνατή προπόνηση. Μα φαίνεται κιόλας ο Μακφάντεν 13 πόντους. Αν θες λίγο να αλλάξει και κάτι, να δεις και κάτι καινούριο, θα το δοκιμάσεις εκεί φυσικά, εννοείται. Ποιο άλλο γήπεδο θες να πάμε? Πάμε ΠΑΟΚ Ρέθυμνο. Επίσης, ΠΑΟΚ Ρέθυμνο επίσης ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Το είδα έτσι με πολύ προσοχή. Ήταν ανταγωνιστικό. Ήσουνα στο γήπεδο? Όχι, τα είδα όλα στην τηλεόραση. Γιατί επειδή έπαιζε πιο νωρίς, είχε τα άλλα τρία παιχνίδια. Είχα βάλει τα δύο στο λάπτοπ, στα δύο λάπτοπ και το ένα στην τηλεόραση απέναντι και τα έβλεπα και τα τρία μαζί. Δηλαδή έβλεπα τον Προμηθέα και τον Άρη στο ίντερνετ και το άλλο στο τηλεοπτικό εκεί στο Βαγγέλη τον Ιωάννη. Εκεί, αν δεν έκανε τα λάθη, το Ρέθυμνο στο τέλος, στα τελευταία δευτερόλεπτα, ίσως ήταν και πιο ντέρμπι. Ναι, το Ρέθυμνο. Ο ΠΑΟΚ γύρισε βέβαια από το ταξίδι της Καρσίγιακα, να το πούμε και αυτό. Εγώ είδα έναν παίχτη χθες, το έχω ξαναπεί από αυτό εδώ το μικρόφωνο για τον Γκρουπάλη, έχω μιλήσει πολλές φορές. Το ξέρεις εσύ με πάρα πολύ καλά λόγια. Και ήταν νομίζω καθοριστικό σε αυτό το παιχνίδι. Με 14 πόντους και 8 rebound. Και νομίζω ότι εκεί, σε αυτόν τον παίχτη, ήταν η διαφορά του ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι. Να λέμε, γιατί δέχτηκε μεγάλο πόλεμο στην αρχή της χρονιάς ο Παπαθεοδόρου για αυτόν τον παίχτη. Τελικά εγώ θεωρώ ότι τον δικαιώνει αυτή τη στιγμή. Λέγαμε ότι θα πιάσει ο Κουμπάλη. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης και είναι και από ό,τι μπορώ να καταλάβω από το παιχνίδι, αν κάνω λάθος, να με διορθώσει κάποιος, είναι και πολύ normal παιδί αυτός. Το βλέπω έτσι πολύ normal, παίζει με πολύ μυαλό. Ναι, είναι normal το παιδί, δεν είναι τρελό Αμερικάνος, δηλαδή, κατάλαβες. Αυτό που λέμε πολλές φορές, δεν το λέμε. Απ' την άλλη, ο Κατσίβελης και ο Γκος, 16 ο Κατσίβελης, 18 ο Γκος, ήταν αυτοί οι οποίοι θεωρώ ότι ήταν οι διακριθέντες του ΠΑΟΚ. Από την πλευρά του Ρεθύμνου είχε έναν εξαιρετικό Χάρη Γιαννόπουλο. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα όταν οι Έλληνες παίκτες είναι διακριθέντες και ξεχωρίζουν. Το Μούντι με 14 και το Χόμψον με 12. Ο Γιαννόπουλος κράτησε κοντά την ομάδα στο έβαλε μεγάλα καλάθια. Θεωρώ ότι ήταν ένα όμορφο παιχνίδι. Θεωρώ ότι το Ρέθυμνο αντέδρασε. Έπαιξε το παιχνίδι στα ίσια. Μπορούσε να το πάρει. Σε μια έδρα όπως είναι του ΠΑΟΚ και όπως. Είχε κόσμο. Είχε. Τώρα αυτή είναι η μεγάλη μας τέτοια για τις ομάδες εδώ. Για τον ΠΑΟΚ. Θέλει περισσότερο κόσμο ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να πάει στο μπάσκετ περισσότερο ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δεν το στηρίζει όσο πρέπει νομίζω. Είναι και άδειο. Το παλατάκι είναι λίγο άδειο. Είναι έδρα μεγάλη και φαίνεται πολύ άδειο. Εύκολα. Συμφωνώ μαζί σου. Πάντως, εντάξει, ο ΠΑΟΚ τώρα θα δώσει μεγάλη μάχη. Γιατί, εντάξει, τελείωσε τώρα βέβαια με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και θα ηρεμήσει κάπως η ομάδα. Για το πλασάρισμα λίγο. Ενώ θα ηρεμήσει με την έννοια ότι θα, θα έχει ένα παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δύσκολο είναι το πλασάρισμα του ΠΑΟΚ σήμερα. Ο ΠΑΟΚ σήμερα είναι έκτος. Νιώθει την ανάσα του Κολοσσού. Με τις 9 νίκες ο Κολοσσός, 10 ο ΠΑΟΚ. Ασχοληθούμε λίγο γιατί ασχολούμαστε πολύ με τον Άρη και θα έχουμε και καμιά γκρίνια από τους φίλους του ΠΑΟΚ ότι δεν ασχολούμαστε. Προσπαθώ να ασχολούμαστε το ίδιο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο ΠΑΟΚ να πλασαριστεί παραπάνω, γιατί το Λαύριο έχει 13 νίκες, ο Προμηθέας έχει 12, αλλά έχει 2-0 τον ΠΑΟΚ. Του κέρδισε και εδώ μέσα, αν θυμάσαι, το πρώτο αγωνιστικό και μέσα εκεί. Δηλαδή την ισοβαθμία θα την έχει ο Προμηθέας. Και τι έκπληξη είχαμε τότε όταν κέρδισε το Προμηθέας. Πού να ξέραμε ότι μετά θα έχει τέτοια πορεία. Και η ΑΕΚ που είναι εκεί στο 12, στις 12 νίκες, νομίζω ότι τον ΠΑΟΚ τον έχει μέσα στην έδρα της. Έχει ΑΕΚ ΠΑΟΚ δηλαδή στα εναπομείναντα παιχνίδια. Θέλω Λαύριο ΠΑΟΚ στα play-off. Σε ματσάρισμα. Δεν βγαίνει. Αν βγει, ναι, μπορεί να βγαίνει.
Μπορεί να βγαίνει. Μπορεί να βγαίνει. Προβάδισμα με έδρα Λαύριο. Μπορεί να δούμε και ΑΕΚ. Γιατί τώρα έχει ΑΕΚ Λαύριο το άλλο Σάββατο. Εκεί ναι. Δεν είναι δύσκολο. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ δεν θέλω να το δω, γιατί θέλω. Αν πέσει το Λαύριο με τον ΠΑΟΚ και τον περάσει, θα είναι άξιο, θα είναι ωραίο ζευγάρι μετά με ΑΕΚ. Ενώ αν είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ θα φύγει γρήγορα ένα καλό όνομα. Ναι. Και μετά θα είναι πιο. Εντάξει, δεν μπορώ να δω να μου επιτρέψεις πώς ο ΠΑΟΚ θα πάει με την ΑΕΚ. Δεν πιστεύω να σταυρωθεί. Πιστεύω ότι αν θεωρήσουμε ότι η ΑΕΚ θα πάει στο 3, έτσι, ναι. Παρότι σήμερα το Λαύριο είναι πάνω, έτσι, θα δούμε. Το τώρα. Πρόγραμμα λίγο της ΑΕΚ είναι λίγο πιο, ναι. πιο βατό μετά. Θα δούμε. Και αυτά και για την και ομάδα του ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός Κολοσσός, 83-72 κέρδισε ο Ολυμπιακός. Τι να πούμε τώρα για αυτό το μάτς. Παπαπέτρο. Να πω το μόνο που έχω να πω είναι ότι εδώ είχαμε τον κλασικό Λυκογιάννη. Έτσι, όποιος το ξέρει που παλεύει τα μάτς, η ομάδα του είναι σκληρή. Δεν διαλύθηκε ο Κολοσσός. Έχασε 11 πόντους. Εντάξει, okay, good. Να πω ότι ο Ολυμπιακός. Προσπάθησε να διασκεδάσει την ήττα, την άσχημη ήττα που έκανε από την Μπαρτσελόνα στην έδρα του. Είναι αυτό που λέμε αυτές οι ομάδες παίζουν τα συνέχεια. Τώρα αυτή την εβδομάδα έχουμε διπλά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Πώς να ξέρεις πώς θα παρουσιαστεί το Σαββατοκύριακο Ολυμπιακός τώρα. Αυτές οι ήττες που κάνει ο Ολυμπιακός και με την Μπαρτσελόνα, αυτές οι 30 και 20 που τρώει, δηλαδή μπορεί λίγο να το βελτιώσει αυτό. Δηλαδή η τύψη του βάθους είναι λίγο Ολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά την κράτησε τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός γιατί έχασε και η Φενέρ αυτή η ματσάρα με την Τζέσικα που είδαμε προχθές, έχασε στο τέλος και κράτησε τη δεύτερη θέση. Θα δούμε, θα τα πούμε την ώρα της Ευρωλίγκας αυτά. Λοιπόν, να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι εγώ στους διακριθέντες είδα τον Παπαπέτρου με 16 πόντους, ο Μιλουτίνοφ είχε 10 πόντους και 9 rebound. Ο Στέρλινγκ με 12 και ο κλασικός Σπανούλης, πάλι εντάξει, έβαλε 11 πόντους, δεν κουράστηκε πολύ. Έλειπε ο Παπα-Νικολά από τον Ολυμπιακό, θα λείψει και στο παιχνίδι με την Τζέσικα, όπως ξέρω ο Κωστάκης. Θέλω τον Παπαπέτρου σε καλύτερα παιχνίδια να είναι διακριθέντας. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή είναι συμφωνώ. Ηλικία που πρέπει να γίνει Παπα-Νικολάου. Πρέπει με την Τζέσικα να βάλει τους 16 πόντους, συμφωνώ. Λοιπόν, από την άλλη μεριά για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, ο Μάρβιν Τζόνς με 10, ο Μπρέι με 18 και ο Γιάνγκ με 14 ήταν σε αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε, διαδικαστικού χαρακτήρα. Και ο Κολοσσός είναι η ομάδα η οποία πάει για τα πλασαρίσματα κι αυτή. Έχουμε αξιόλογες καταστάσεις. Κυνηγάει τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχουμε Κολοσσό ΠΑΟΚ έχουν παίξει, νομίζω. Τώρα δεν θυμάμαι για αυτό. ΠΑΟΚ Κολοσσός έχουν παίξει, ναι, και έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Λίγια λίγο όμως. Θα δούμε. Αυτά, να πω τη βαθμολογία και να πεις την επόμενη αγωνιστική. Να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά να τα πούμε για να είμαστε πιο άνετοι. Ωραία. Γιατί ωραία. Δεν θα προλάβουμε. Ωραία. Και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Να πούμε επόμενη αγωνιστική και βαθμολογία. Λοιπόν, να πω στο φίλο μου το Στέλιο ότι, και τον ευχαριστώ που με διορθώνει γιατί μου ζήτησε για έναν προπονητή Έλληνα που είναι στη Γερμανία. Θα τον αναφέρουμε. Γεννηθείτε το θέλημά του. Στους Έλληνες του εξωτερικού. Έτσι. Για το φίλο μου τον Γιάννη τον Κούκο, ο οποίος είναι προπονητής στο γυναικείο, αλλά εγώ ξέρετε ότι είμαι λίγο εναντίον του γυναικείου μπάσκετ. Το έχουμε καταλάβει. Το έχετε καταλάβει. Αλλά εναντίον με την καλή έννοια, όχι. Ναι. Ποια είναι η καλή έννοια. Εντάξει, δεν ασχολούμαι, ρε παιδί μου. Αυτό είναι η καλή έννοια τώρα. Τι να πω τώρα. Και όμως ο Γιάννης, επειδή είναι φίλος μου και επειδή είναι εξαίρετος προπονητής και επειδή είναι και εδώ Θεσσαλονικιός, θα τον μνημονεύσουμε, Στέλιο μου, στο κομμάτι που θα μιλάμε για τους Έλληνες. Προπονητάς. Δηλαδή θα τον μνημονεύσουμε μαζί με τον Δημήτρη Πρίφτη, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, με τον Φώτη Κατσικάρη, με τον Δημήτρη Τούδη. Θα μνημονεύσουμε και το φιλαράκι μας τον Γιάννη τον Κούκο. Πες τον και πρώτο. Είπαμε πρώτο το Λιαπάκι, ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα στην Ιρλανδία. Το δικαιούται σήμερα. Μία και καλή. Βεβαίως. Λοιπόν,
Κολοσσός ΠΑΟΚ. Την άλλη εβδομάδα. Mm. Καλά είπα, είδες. Ναι. Προηγείται βέβαια το Άρης ΠΑΟΚ, θα το πούμε. Μεγάλο μετά, παιχνίδι. Για το... Να ξέρεις ότι αυτό δύσκολο. Το παιχνίδι είναι μεγάλο. Αν κάνει νίκη ο Κολοσσός, θα γίνει μονομαχία μέχρι το τέλος. Αν κάνει όμως νίκη ο Άρης, ο ΠΑΟΚ θα πάει για νίκη. Δεν το χάνει. Καλά, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί από εδώ και πέρα. Πρέπει να κερδίζει υποχρεωτικά για να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί. Φυσικά. 4/4 το μάτς. Το Σάββατο θα γίνει πάλι πόλεμος. Τι θα πρωτοδούμε. 4/4 το βάζουμε. Για να προλάβει ο... να προλάβουν να πάνε στο αεροδρόμιο να πετάξει η ομάδα πίσω. Α, έχουν συγκεκριμένα. Γιατί στα νησιά, ειδικά στη Ρόδο και στην Κρήτη, είναι νωρίς οι πτήσεις για πίσω και τα κάνουν λίγο πιο νωρίς τα μάτσα. Καλό το κάνουν όμως, γιατί μετά 4.30 έχει Ρέθυμνο Φάρος. Μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο παιχνίδι, και αυτό. Μετά έχει 5 ΑΕΚ Λαύριο. Αυτό είναι τεράστιο αυτό παιχνίδι. Είναι τεράστιο, ωραίο παιχνίδι. Είναι τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο παιχνίδι. Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Στις 6.30 έχει Άρης Προμηθέας. Όπου, άρα θα τα προλάβω ίσως να δω λίγο τηλεόραση και μετά να πάω στο γήπεδο, ναι. Άρα ο Άρης έχει και Άρης ΠΑΟΚ και Άρης Προμηθέας. Δεν έχουμε αναφέρει το Λαύριο σήμερα, Όχι, το αναφέραμε. Δεν το αναφέραμε. Δεν το αναφέραμε. Όχι, βέβαια. Τώρα που μου το λες, το Λαύριο Κόρυβος δεν το έχουμε. Α, δεν το είπαμε, να είδες. Και θα ξεσηκωθεί το Λαύριο και θα μας κυνηγάνε εκεί. Βαγγέλης Παπαδόπουλος, Ψαράκης, Ερέλης θα μας βρίζουν. Ανέβηκε και τρίτο τώρα. Και είναι ντροπή μας. Θα το πούμε όμως. Θα το πούμε, τελειώσουμε λοιπόν. Λίγο με τα επόμενα μάτσα, θα το πούμε. Τρίκαλα Παναθηναϊκός. Αυτό είναι τώρα την Κυριακή. Τρίκαλα Παναθηναϊκός είναι εύκολο μάτσα. Στις 5. Κίμη Πανιώνιος στις 7. Κίμη Πανιώνιος στις 7 την Κυριακή. Ναι. Τελικός για Πανιώνιο, γιατί για είναι ένα παιχνίδι. Για την Κυριακή να πάω να δω αυτό το μάτς. Πω, τι ωραία. Να πιω και τα ουζάκια με την Κυριακή το μεσημέρι. Παναγία μου. Α, όχι, δεν γίνεται. 25 Μαρτίου είναι. Γιατί. Α, έχω και το γιο μου εδώ, έχει και το γιο μου την Αθήνα, οπότε θα είμαι εδώ. Ιερή στιγμή δεν έχει. Κάτσε να δείτε μαζί τον μπάσκετ. Δεν κουνιέμαι. Και Δευτέρα Κόρυβος Ολυμπιακός. Και αυτό εύκολο παιχνίδι. Και αυτό εύκολο παιχνίδι. Να πούμε για Λαύριο. Να πούμε πρώτα για το Λαύριο, ναι, γιατί είναι μεγάλη γκέλα κάναμε σήμερα που δεν αναφέραμε τη Στακτοπούτα. Την έχουμε αναφέρει δηλαδή στις κουβέντες μας, αλλά δεν την αναφέραμε αναλυτικά. Η οποία Στακτοπούτα κέρδισε και τον Κόρυβο στην έδρα της με 80-69. Σχετικά εύκολα κέρδισε το Λαύριο το παιχνίδι. Νομίζω ότι και ο Κόρυβος δεν θα το είχε στοχευμένο αυτό το μάτς. Με το Λαμ. Έχοντας τον Μουρ εξαιρετικό με 18 πόντους, το Λαμ 16 και του Νουίγκης 14. Και Κουζέλογλου καλή εμφάνιση. Και ο Κουζέλογλου είχε καλή εμφάνιση και επανεμφάνιση Δημήτρη Βεργίνη είχαμε, ο οποίος ήταν από τραυματισμό και έπαιξε ένα δεκάλεπτο έτσι και μάλιστα σημείωσε και 5 πόντους. Ο Κιουζέλογλου και αυτός ήταν καλός γιατί πολύ rebound. Πήρε 11 rebound, 13 rebound μάλλον το παιδί. Μπορεί να μην σημείωσε πόντους. Έτσι. Γενικά το Λαύριο βλέπεις ότι είναι μια ομάδα η οποία τελικά αυτό που λέγαν όλοι ότι είναι πυροτέχνημα δεν είναι πυροτέχνημα. Είναι σταθερή ομάδα, σταθερότατη. Κερδίζει, προχωράει μπροστά. Μπράβο στα παιδιά στο Λαύριο. Απ' την άλλη μεριά ο Κολοσσός, ο Κόρυβος, με συγχωρείτε, ο οποίος. Είχε τον Ντεκόζη με 17, τον Λάγκφορντ με 12, Κάρσον 10, Χάινς 10. Είναι μια ομάδα η οποία νομίζω ότι χρειάζεται 1-2 νίκες για να το σώσει εντελώς. Πιστεύω ότι θα γίνει μάχη μέχρι με το τέλος. Και Φάρο. Κοίταξε τώρα, ο Πανιώνιος μπήκε πολύ δυνατά. Έτσι τώρα είναι θέμα ένα παιχνίδι, το ένα παραπάνω που θα πάρει κάποιος. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός. Τώρα πιστεύω... Ο Κόρυβος έχει κάνει το ένα παραπάνω, έχει κάνει διπλό στον Άρη. Κατάλαβες. Ο Πανιώνιος τώρα θα πάει Φερρυππίν στα Τρίκαλα, θα πάει στην Κίνη, θα πάει στον Άρη. Πρέπει να κάνει ένα διπλό από αυτά. Θα ξέρουμε σίγουρα την άλλη εβδομάδα θα έχει ξεκαθαρίσει λίγο, γιατί ο Άρης έχει δύο παιχνίδια. Οπότε σε δύο ήττες του Άρη θα έχουμε μεγάλη μάχη μετά. Κοιτάξτε τώρα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μια και τελειώσαμε και το θέμα του Κορίνθου και να κάνουμε μια εισαγωγή και για το παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ που έχουμε την Τετάρτη.
Ο Άρης έχει 6 νίκες αυτή τη στιγμή. Ναι. Σωστά. Ο Άρης χρειάζεται 2 νίκες. Με 2 νίκες σχεδόν σιγουρεύει την κατηγορία. Εγώ λέω ότι σιγουρεύει εντελώς, αλλά για να μπορεί να μου πει κάποιος μαθηματικά και τα λοιπά και γι' αυτό. Λοιπόν, έχει στην έδρα του 5 παιχνίδια. Έχει τον Προμηθέα, τον ΠΑΟΚ καταρχήν την Τετάρτη, τον Προμηθέα το Σάββατο, την Κίμη, την Κίμη το Ρέθυμνο και τον Πανιόνιο, και ψάχνει να κάνει 2 νίκες στα 5 παιχνίδια για να σωθεί. Θεωρώ ότι περισσότερο η εικόνα της ομάδος προχθές στο Φάρο ήταν αυτή που δημιούργησε στους φίλους του Άρη την ανησυχία, παρά το πρόγραμμα που έχει ο Άρης. Βλέπεις ότι δεν έχεις εύκολα παιχνίδια. Δηλαδή κάποιος φίλος μου, προπονητής, δεν θα αναφέρω το όνομα, μικρών κατηγοριών, όχι μεγάλων, δεν έχει σημασία, αλλά ανερχόμενος προπονητής, που είναι αριανός, μου είπε το εξής. Μου λέει, είδα τον Άρη με το Φάρο. Είδα και την Κυριακή τον Πανιόνιο με την ΑΕΚ. Τον Άρη με το Φάρο είπα πότε να τελειώσει το μάτς, δεν άντεχα να το δω μέχρι το τέλος. Και το Πανιόνιο ΣΑΕΚ είπα, γιατί να μην είχε άλλο ένα δεκάλεπτο να δω. Μπασκετικός το παιδί. Αυτή η εικόνα του Άρη δημιουργεί και την ανησυχία στους φιλάθλους, στους οπαδούς και τα λοιπά της ομάδας. Είναι αποκαρδιωτικό λίγο. Ναι. Θα σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι την Τετάρτη, για να κάνουμε και την εισαγωγή για το μάτς, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, την Τετάρτη στο Άρης ΠΑΟΚ θα είναι άλλη εικόνα του Άρη. Πάντα είναι. Είναι το ντέρμπι, έχει σημασία αυτό. Θα δούμε μεγάλο παιχνίδι την Τετάρτη. Θα γίνει σκοτωμός εντός εισαγωγικών μπασκετικός. Ναι, να είναι ήσυχο το παιχνίδι πρώτα. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω και να ευχηθώ πραγματικά είναι να έχουμε πολιτισμένο περιβάλλον και να μπορούν οι παίχτες να μας δείξουν, έτσι. Αυτό που μπορούν να μην βεβαίως θέλω να είναι γεμάτο το γήπεδο, όπως θέλω να είναι και στο ΠΑΟ Κάρης γεμάτο το γήπεδο, γιατί εμείς στο μπάσκετ θέλουμε τον κόσμο. Αλλά θέλουμε λίγο, ρε παιδί μου, να κρατάμε και το επίπεδο, έτσι. Εντάξει. Εγώ επειδή πρόλαβα και τα Άρης ΠΑΟΚ, τα ΠΑΟ Κάρης της εποχής που ήταν χωρισμένο το γήπεδο στα δύο και υπήρχε αρκετός φανατισμός και από τη μια και από την άλλη πλευρά, όμως δεν είχαμε έκτροπα. Εντάξει, υπήρχε φανατισμός, υπήρχε πίεση και οι δυο στις ομάδες και τα λοιπά, αλλά ήταν στο Palette Sports, στο Αλεξάνδριο, στο Νικ Γκάλης Κόλ, όπως θες πες το, ήταν και οι δύο μαζί. Και είχαμε... Θέλω να μας πεις μια μέρα σε μια εκπομπή όταν θα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, να μας κάνεις μια αναδρομή και να μας πεις τι έχει χάσει ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έφυγε από το Παλέ. Πόσο έχει χάσει σε έγκλη. Τεράστιο πλήγμα. Αυτό θέλω να μας αναλύσεις, γιατί εσύ τα έχεις ζήσει κιόλας. Θα σου το πω και τώρα. Εντάξει, δεν βιαζόμαστε. Δεν είναι. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ στο... Καταρχήν, το παλέ έχει το εξής θετικό. Είναι μες στην πόλη. Δηλαδή, ένας φύλαθλος. Τα έλεγα μια μέρα με τον Πάνε, έτσι συζητούσαμε. Ένας φύλαθλος, ο οποίος είναι στον Εύωσμο, στη Μενεμένη, στο Σαμπελόκηπος. Και θέλει να πάει να δει την ομάδα του. Παίρνει ένα λεωφορείο, ειδικά τα νέα παιδιά εσείς. Μπαίνει στο λεωφορείο, του κατεβαίνει, ξέρω εγώ, πάει στο γήπεδο. Αν θέλει να πάει στην Πηλαία, στο Παλατάκι, έτσι, είναι ταλαιπωρία. Πρέπει να βγει από το γήπεδο, να κατέβει κάτω, να βρει, να πάρει λεωφορείο, να κάνει, να αλλάξει δύο λεωφορεία. Και με την παρουσία βεβαίως της τηλεόρασης. Πάω στην καφετέρια, δίνω 3 ευρώ, παίρνω τον καφέ μου, βλέπω την ομάδα μου. Και δεν εκεί. Είχε πιο πέρα να το πάνε, δηλαδή πιο πέρα ο γήπεδο δεν είχε να βάλει. Βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, εμείς που έτσι πήγαμε και λίγο παρά έξω από την Ελλάδα, πάρα πολλά γήπεδα σε όλη την Ευρώπη είναι εκτός πόλης, για να μπορεί να πάει όλος με το αυτοκίνητό του, να παρκάρει, να είναι άνετα κτλ. Στο Palette Sport υπάρχει το πρόβλημα αυτό του πάρκινγκ, ας πούμε, γιατί όταν έχει παιχνίδι, είναι ανοιχτή η έκθεση, είναι η αγορά, η πόλη κλπ. Έχει κίνηση. Αλλά δυστυχώς ο Έλληνας δεν έχει μάθει να ταξιδεύει έτσι να για πάει για να δει την ομάδα του κτλ. Για τον μπάσκετ. Το σίγουρα αν ο ΠΑΟΚ είχε έδρα το Αλεξάνδριο, σίγουρα πιστεύω θα έχει πάρει πολύ περισσότερο κόσμο. Το πιστεύω αυτό. Και ίσως καλύτερη δυναμική σαν ομάδα. Δηλαδή τώρα προχθές που είχε 2.000 κόσμο. Δεν ήταν τη ζεστή έδρα το Παλατάκι. Δεν μπορεί να γίνει έδρα το γήπεδο του Παλατάκι. Δεν γίνεται. Θέλει 9 χωράει.
Παίρνει 9, μπορεί και 10, ναι. Εντάξει. Και εντάξει. Ενώ το παλέμε 2000 κόσμο. Άλλη, βέβαια, εμείς όλοι που μιλάμε για το υψηλό επίπεδο του μπάσκετ για να πάμε και πάσα παρακάτω στην Ευρωλίγκα, θέλουμε τα μεγάλα γήπεδα να είναι γεμάτα κτλ. Το γήπεδο αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ σίγουρα προσφέρεται για να έχει μια ομάδα προϋποθέσεις Ευρωλίγκας κτλ. Αλλά όλα αυτά από τη στιγμή που θα πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Δεν θεωρώ ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ αγκαλιάζει την προσπάθεια αυτή. Δεν την, και φέτος ακόμα, δηλαδή και πέρυσι που το έβλεπα και δεν αγκαλιάζει. Δηλαδή, πρέπει να πάνε περισσότεροι άνθρωποι στο γήπεδο. Σύμφωνα με τη δυναμική που έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ, πρέπει το μπάσκετ να έχει περισσότερο κόσμο. Εγώ πιστεύω με την Καρσίγιακα, αν ήταν το παιχνίδι στο Παλέ, θα είχε πάρει τη διαφορά ο ΠΑΟΚ αρκετή για να περάσει κιόλας. Έτσι είναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Πάμε Ευρωλίγα. Τελειώσαμε με την Αλφα. Δεν ξέρω, θέλεις να κάνεις μια εκτίμηση για το μάτς. Εκτός ότι θα είναι αμφίροπο. Εκτίμηση Άρης ΠΑΟΚ. Ποτέ, ποτέ. Εντάξει. Πρέπει να με... το έχω κάψει. Δεν το έχω κάψει. Θυμάμαι ακόμα και τις καλές χρονιές του Άρη που ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο δυνατός. Είχαμε εντελώς αμφίροπο παιχνίδι. Είχα μια φορά ένα παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ πάλι καλή ώρα. Ναι. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν. Ο ΠΑΟΚ είχε τότε τα αντίστοιχα προβλήματα του Άρη. Και έγινε στο... και έγινε στο... στο Αλεξάνδριο το παιχνίδι αυτό. Και ο ΠΑΟΚ είχε τότε, θυμάμαι, μικρά παιδάκια, τον Δημητράκη τον Βεργίνη, τον Γιαννάκη τον Βασιλείου. Δεν θυμάμαι, ήταν και ο Σωτήρης ο Μανολόπουλος. Δεν θυμάμαι ποια παιδιά ήταν τότε. Και ο Άρης είχε την καλύτερη, πολύ καλύτερη ομάδα. Και τελικά τελείωσε το μάτς διπλό. Δηλαδή τον είχαν καταδικασμένο τον ΠΑΟΚ εκείνη τη μέρα να έρθει στο Παλέτε Σπορ με ο Άρης με την έδρα και με πολύ καλύτερη ομάδα. Αυτό τότε μου έγινε έτσι μάθημα και παράδειγμα στα όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ τα ΠΑΟΚ, Άρης, Άρης, ΠΑΟΚ. Δεν κάνω ποτέ πρόβλεψη. Όσα προβλήματα και αν έχει μία ομάδα, όσα προβλήματα και αν έχει άλλη ομάδα, αυτά έχουν έναν άλλο χαρακτήρα. Μιλάνε οι καρδιές. Ένας παίκτης που μπορεί να είναι απλήρωτος, μπορεί να το δεις να μεταμορφώνεται μέσα στο γήπεδο και να παίζει, γιατί είναι και η έγκλη είναι, είναι πιο και πολύ, το, ναι. Ναι, είναι το στυλ του παιχνιδιού αυτό, το ντέρμπι αυτό, να πούμε, κατάλαβες. Το πιο κλασικό ίσως ντέρμπι στο μπάσκετ στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Θεωρώ το Άρης ΠΑΟΚ είναι κλασικότερο από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα με συγχωρήσουν οι φίλοι και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πάμε Ευρώπη. Πάμε Ευρώπη. Διπλά μάτς, ε. Να πούμε πρώτα βέβαια τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω τι θα πρωτοπούμε. Να πούμε καταρχήν ότι... πες τα αποτελέσματα. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε από πού, από... Όχι, πες τα ένα συνοπτικό και μετά... Λοιπόν, Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα 63-90. Αρμάνι Ρεάλ Μαδρίτης 77-88. Ερυθρός Αστέρας Βαλένθια 106-90. Μπάμπερκ Εφές. Δεν μου έχει σκόρεν τώρα στο Μπάμπερκ Εφές. Θα το βρούμε σε λίγο. Ναι. Μακάμπι Χίμκι 91-94. Μεγάλη έκπληξη. Και μεγάλο διπλό του Μπαρτζόκα, έτσι. Να επισημάνουμε τους Έλληνες πάντα, έτσι. Εμείς είμαστε, είπαμε. Και διπλό κιόλας που εκεί στην οκτάδα βάζει φωτιές τώρα. Διπλό το οποίο η Κίμκι είναι διπλό που μπαίνει στην οκτάδα η Κίμκι. Ναι. Να ξέρεις, γιατί ήταν δύσκολα, το είχαμε πει την άλλη φορά εδώ. Μπασκονία Ζαλγκίρης 84-64, το προσπερνάμε γρήγορα αυτό το παιχνίδι. Σαν ο παδός του, του Σάρας, έχασες πολλά. Αυτό ήταν μεγάλη φάπα. Φενέρ Τσέσεκα 79-81 στο μάτς αγωνιστικής. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Μάλαγα Παναθηναϊκός 79-90. Μέχρι να βρεις εσύ το παιχνίδι της... Ναι. Να σου πω ότι για το, να ξεκινήσω με το Μάλαγα Παναθηναϊκός, το οποίο το είδα. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο είχε 7% στο τρίποντο, 1 στα 14. Mm-hmm. Το έκανε 8 στα 18. Και τελείωσε το μάτς με 9 στα 32 τρίποντα. Νομίζω ότι έλεξε και το rebound, είχε 8 κλεψίματα παραπάνω
Και πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πραγματικά Παναθηναϊκός, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν Παναθηναϊκός. Να πούμε, να σε διακόψω, ότι η Μπάμπεργκ κέρδισε την Εφέση 88-79. Ωραία. Να πούμε ότι εγώ ξεχώρισα τον Γκίστ, ο οποίος ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα με 15 πόντους και 6 rebound. Επίσης πάρα πολύ καλός ήταν ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος είχε 12 πόντους, 11 assist και 8 rebound. Άγγιξε το triple double. Εντάξει, αυτό το βάζει στα triple double. Ναι, για παίκτες Έλληνες ειδικά είναι σχεδόν triple double. Ο Λεκαβίτσιους, ο James και ο Σίγκλετον ακολούθησαν σε εμφάνιση, βάζοντας όμως τον Λεκαβίτσιους σε πολύ καλύτερη μοίρα από τους δύο προαναφερόμενους, γιατί έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στο παιχνίδι. Δηλαδή η στατιστική ενδεχομένως να τον αδικεί αυτή τη στιγμή. Πιστεύεις ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να είναι μέσα στην τετράδα στην κανονική διάρκεια, θα είναι μια αποτυχημένη επιλογή του James σαν μεταγραφή? Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε πορεία για να κλείσει στην τετράδα στην κανονική διάρκεια, ενώ τώρα μόλις ήρθε ο James έχει όχι, πτωτική πορεία. Αυτά όλα μην τα λες έτσι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τη βλέπεις δηλαδή, την πιστεύεις του James? Να σου πω κάτι, όχι. Εντάξει, ενισχυτικός είναι ο James. Ναι. Δεν είναι... ενισχυτικός τώρα ο James. Απλώς αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι δεν μπορούμε ακόμα να σχολιάσουμε. Κατάλαβες, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Είναι παίκτης που πρέπει να έχει πρώτο ρόλο. Θέλω να δω πώς θα πάνε στις διασταυρώσεις των παιχνιδιών, και μετά θα αναφέρω. Παρέλειψα και ζητώ συγγνώμη να αναφέρω την εξαιρετική εμφάνιση του Casey Rivers. Έτσι, γιατί τώρα όλα τα έχω στο μυαλό μου μαζί και καταλαβαίνεις. Και σιγά σιγά όταν συζητάμε έρχονται. Ο οποίος είχε 24 πόντους, αλλά το πιο σημαντικό, είχε 5 κλεψίματα. Αυτός είναι βαρόμετρο για τον Παναθηναϊκό για μένα. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι για την ομάδα της Unicaja Málaga, ο Nemanja Nedović με 19 πόντους, ο Μπρουξ με 14, ο Όγκοστιν με 11, ήταν αυτοί οι οποίοι ξεχώρισαν. Να σταθώ και να σου πω για τον Παναθηναϊκό ότι εγώ τώρα τον Παναθηναϊκό θα τον κρίνω από εδώ και πέρα και στις διασταυρώσεις που θα βρει. Θα τα πούμε όμως όταν θα λέμε τη βαθμολογία. Ναι. Γιατί όλα μαζί εγώ δεν. Δεν μπορείς έτσι δεν να είμαι, δεν είμαι Μέγας Ναπολέων, δεν μπορώ να τα. Λοιπόν, να πάμε να πιάσουμε τα παιχνίδια τότε λοιπόν. Να πάμε. Αρμάνι Ρεάλ. Να τα πιάσουμε πάνω. Να πούμε, Αρμάνι Ρεάλ. 77-88. Εντάξει. Πιο δύσκολο από ό,τι περίμενε Ρεάλ. Ο Καμπάτσο ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά για μένα. 14 πόντους, 11 assist. Αυτός είναι ένας παίκτης που παρότι δεν σε γεμίζει το μάτι, είναι πολύ σημαντικός. Ο Γκουστάβο Αγιόν επίσης σημαντικός παίκτης με 15 πόντους και 5 rebound. Η Αρμάνι τώρα τα πάμε την άλλη φορά. Κάθε φορά τα λέμε για την δεν μπορούμε να τα λέμε συνέχεια. Πάμε παρακάτω. Να πάμε στο. Να πάμε στον Ολυμπιακό. Πού θες εσύ? Πάμε Ολυμπιακό, πάμε Ολυμπιακό. Εσύ. Δεν θέλω να το αναφέρω το μάτς αυτό. Πρέπει. Καταρχήν, επειδή μιλάμε για τον Ολυμπιακό, θα ήθελα και στον αέρα να δώσω τα συλληπιτήριά μου στο Γιάννη το Σφερόπουλο, γιατί την εβδομάδα, και στο Γιώργο το Σφερόπουλο που είναι μάνατζερ στο μπάσκετ, στο Γιάννη που είναι προπονητής, για τη μεγάλη απώλεια που χάσαν τον πατέρα τους αυτή τη βδομάδα, ο Μπαρμπασάβας, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, οδοντίατος στο επάγγελμα και παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού κλπ. Και ένας πραγματικά εξαιρετικός άνθρωπος. Εγώ του εύχομαι καλό παράδεισο και εύχομαι και στα παιδιά τα συλληπιτήριά μου για τον πατέρα τους. Επειδή αναφέραμε τον Ολυμπιακό τώρα και το θυμήθηκα. Γιατί αυτά είναι. Πιο πάνω μου, από τον μπάσκετ. Κωνσταντίνε, πάνω από τον μπάσκετ και πάνω απ' όλα, έτσι. Λοιπόν, να το ελαφρώσουμε γιατί το βαρύναμε λίγο. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Να πω ότι δεν το περίμενα αυτό από τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον τόσο μεγάλη διαφορά δεν περίμενα. Όχι, δεν το περίμενα. Ναι. Ομολογώ ότι δεν το περίμενα.
Όπως και από την Μπαρτσελόνα τέτοια νίκη. Και δεν το περίμενα για την Μπαρτσελόνα, να σου πω την αλήθεια. Και άρχισαν οι οπαδοί του Πέσης να κουνιούνται τώρα και να, αλλά δεν πειράζει, την άλλη εβδομάδα εδώ είμαι εγώ πάλι. Έτσι, θα στείλω το μήνυμά μου την άλλη εβδομάδα. Οι οπαδοί του Πέσης. Ναι, εντάξει, δεν πρέπει Πέσης να υπάρχει αυτός ο όρος. Δεν υπάρχει. Εντάξει, γιατί ξέρεις ότι από αυτό εδώ το μικρόφωνο το ταχώνω λίγο. Δύο όπως είναι ταχώ... οι αγάπες, ο Πέσης και ο Λάσο. Ναι, τους ταχώνω. Εντάξει, τέλος πάντων. Και ο Αλόνσο μέχρι να φύγει. Ο Σίτο. Ο Σίτο, ρε. Τι, Σίτο. Να σου πω κάτι, πού πας με όνομα Σίτο, ρε. Σίτο, πού πας, τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων, να είναι καλά οι άνθρωποι, δεν το λέμε με κακία, το λέμε λίγο για να, λέμε, ναι, πασχετικά, για να, για να το γελάμε. Να πω ότι σε αυτόν τον Ολυμπιακό, ας πούμε ότι επέπλευσε ο Γιώργος Πρίντεζης και ο Τζαμέλ Μακνίλ και να πούμε ότι και, και ο Σπανούλης με 10 πόντους και 5 ασίστ. Νομίζω ότι ακόμα και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θα πρέπει να πω για την Μπαρτσελόνα ότι από την άλλη πλευρά είχαμε τον Ερτέλ με 13, τον Οριόλα με 12, τον Κοπόνεν με 14, τον Μόερμαν με 17 και τον Άντε Τόμιτς με 19. Mm-hmm. Και μάλιστα οι δύο τελευταίοι, ο Μεν Μόερμαν είχε 13 rebound, ο Δε Τόμιτς είχε 10. Νομίζω ότι και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θα προσπαθήσουν να το ξεχάσουν αυτό το παιχνίδι όσο μπορούν πιο γρήγορα. Ήδη το κάνανε με το μάτς με τον Κολοσσό. Mm-hmm. Έτσι, δεν έχω να... Το μόνο που σίγουρος είμαι ότι ο Γιάννης Φερόπουλος θα κρατήσει την κακή εμφάνιση και θα τη μετατρέψει σε ευεργετικό παράδειγμα για τους παίκτες του. Το έχει κάνει τουλάχιστον 3 φορές. Το έχει κάνει, ναι. Ναι. Να πω ότι ο Μάντζαρης που πίστευε ότι θα πάρει μπρος, δυστυχώς στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν έκανε κλικ. Να πω ότι το σημείο κλειδί, εν πάση περιπτώσει για αυτούς που δεν είδαν το μάτς, ήταν ότι το 41-40 έγινε ξαφνικά 41-57, έκανε ένα 17-0 η Μπαρτσελόνα και αυτό είναι το κομμάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι ο Σφερόπουλος θα το καυτηριάσει στους παίχτες του και θα το επισημάνει. Mm-hmm. Τι άλλο να πούμε για αυτό το παιχνίδι δηλαδή. Να μην πούμε τίποτα για να μην σταθούμε κιόλας. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία έχεις όρεξη να μιλάς. Και με σταματάς, σου λες αυτός πήρε φόρα τώρα. Και υπάρχουν παιχνίδια που δεν έχεις τι να πεις, δεν θες να μιλήσεις, ας πούμε. Εντάξει. Αλλά εντάξει, στο ραδιόφωνο είμαστε, κάτι πρέπει να πούμε. Όπως για παράδειγμα το παιχνίδι το Μπασκονίας Αλγκύρης, δεν χρειάζεται ας πούμε το σκόρ 84-64. Εντάξει, επειδή είσαι και φανατικός της Αλγκύρης, ναι, αλλά ήταν αυτό το μάτσο όμως βάζει τη Μπασκονία στο παιχνίδι. Ο Σαρούνας δεν έκατσε στον πάγκο. Στη βαθμολογία μετά. Δεν έκατσε στον πάγκο ο Σαρούνας. Βγήκε και πήγε στα αποδυτήρια και χασί ομάδα. Εντάξει, στη Βασκονία, στη Βιτόρια, έχει ένα εξαιρετικό εστιατόριο. Επειδή έχω πάει 4-5 φορές. Σήμερα είχα σημειώσει να μιλήσουμε σε χαλαρό στο τέλος για τα εστιατόρια, τα μπασκετικά εστιατόρια της Ευρώπης. Αν προλάβουμε θα το πούμε. Αν δεν προλάβουμε το πούμε. Θα φροντίσουμε να προλάβουμε για να το πούμε. Έχει ένα εξαιρετικό εστιατόριο το οποίο ανεβαίνει στον όροφο πάνω, είναι ένα παλιό αρχοντικό και μπαίνει μέσα και έχει δωμάτια-δωμάτια. Δηλαδή κάθεσαι σε ένα δωμάτιο, είναι δύο φορές σαν το στούντιο που έχουμε εδώ και σε σερβίρουν και νιώθεις σαν να είσαι στο δικό σου χώρο. Σε κάποιο δωμάτιο από αυτά ξεχάστηκε, πιστεύω, Σάρας, ο φίλος μου. Και θες να πούμε για το μάτς μετά το διάλειμμα. Να προλάβουμε φτάσαμε το διάλειμμα. Φτάσαμε. Πώς περνάει η ώρα, πώς περνάει η ώρα, παιδάκι μου. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με την υπόλοιπη Ευρωλίγα. Δεύτερη ώρα. Πάμε και δεύτερη. Για πάμε ώρα. Και δεύτερη. Και τρίτη ώρα, μου θες. Και τρίτη. Άμα μας αφήσουν. Ό,τι θέλεις. Να μας πεις για τα εστιατόρια. Να κλειδώσουμε και την πόρτα, αν μπήκανε. Ναι, βεβαίως, γιατί να μην το πούμε. Λοιπόν, λέγαμε για το Σάρας. Ναι. Λέγαμε ότι, εν πάση περιπτώσει, και είπαμε ότι δικαίως κέρδισε, θα τα πούμε και γιατί η βαθμολογία πώς ναι, γίνονται η βαθμολογία τα πλασάρισματα. Είναι που μας κάνει, ναι. Να πω, να μείνω λίγο στο παιχνίδι της εβδομάδος για μένα, Τσέσκα, που ήταν η πάρα πάρα πολύ μεγάλη νίκη του Δημήτρη Τούδη, Έλληνας προπονητής, και αυτό το μνημονεύω πρώτο, μέσα στον Ομπράντοβιτς. Κέρδισε ο γιος τον μπαμπά.
και είδαμε και ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο παιχνίδι με 79-81. Είχαμε από τη μια μεριά την ομάδα του Ομπράντοβιτς έχοντας τον Μέλι εξαιρετικό με 18 πόντους και το Βέσελη με 13, έχοντας τον Σλούκα, και εδώ θέλω να σταθώ και να πω κάτι πολύ σημαντικό. Ο Σλούκας δεν ήταν εντυπωσιακός προχθές. Και αυτό λέω σε παιδιά που παίζουν μπάσκετ, σε νέα παιδιά. Χωρίς να είναι εντυπωσιακός, έκανε 6 πόντους, 6 rebound, 5 assist, 1 κλέψιμο. Δηλαδή, ο κακός Λούκας, γιατί αυτός είναι ο κακός Λούκας, ο καλός είναι πάνω από 15. Τις προηγούμενες εβδομάδες που λέμε, ήταν πολύ σημαντικός για την ομάδα του. Δεν είναι ποτέ αρνητικός ο Λούκας. Έτσι, ακριβώς αυτό που λες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και αυτό πρέπει να γίνεται παράδειγμα στα παιδιά που παίζουν μπάσκετ, ότι τη μέρα που δεν είμαι σε μέρα, δεν θα βάλω, θα πρέπει να βοηθήσω την ομάδα μου. Θα πάρω rebound, θα δώσω assist, θα παίξω, θα κάνω κλεψίματα, θα κάνω. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να πούμε ότι από τη μεριά της η ομάδα του Δημήτρη Τούδη είχε τον Βορόντσεβιτς σε πάρα πολύ καλή μέρα, με 17 πόντους. Mm-hmm. Είχε τον Ντεκολό με 13 και 8 assist, πολύ σημαντικό. Έχουμε πει για τις assist εδώ. Και από την άλλη πλευρά είχε τον Χάινς με 15, το Χίγκις με 15. Είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, νομίζω. Έτσι, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα μπορούσε να είναι και ο τελικός της Ευρωλίγκα αυτό το παιχνίδι. Και μπορεί και να είναι. Νομίζω και τους δύο τους βλέπω για Final Four. Δεν νομίζω να έχουμε καμιά εγγύηση. Τη διαφορά νομίζω την έκανε ο Ντεκολό που ευστόχησε στο τέλος και έδωσε την νίκη στην Τσεσεκά. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, ένας από τους δύο θα κέρδιζε. Νομίζω ότι η Τσεσεκά στο τέλος, έχοντας και τον Ντεκολό και έχοντας και την ευλογία τη δικιά μας με Έλληνα προπονητή, κέρδισε. Αυτά για την Ευρωλίγκα. Να πω για τη βαθμολογία ότι η Μακάμπι είναι αυτή τη στιγμή στο όριο και εκτός οκτάδος, που εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι η Μακάμπι θα μείνει εκτός οκτάδος, και το ομολογώ. Έχουμε την Ρεάλ Μαδρίτης, μάλλον να τα πω από την αρχή, γιατί εγώ πάλι μπερδεμένα πήγα. Τα γνωρίζω, ναι. Έχουμε την Τζέσεκα πρώτη με 21 νίκες. Ολυμπιακός Φενέρ δεύτερη και τρίτη θέση με 18. Κλειδωμένη δηλαδή πρώτη η Τζέσεκα. Η Τζέσεκα έχει κλειδώσει και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα χάσει και ο Ολυμπιακός την θέση 3. Πρόσεξε τι λέω. Ναι, θέση 2 θα τη διεκδικήσει μέχρι το τέλος και εγώ πιστεύω ότι θα την πάρει. Αλλά πιστεύω ότι τη θέση 3 δεν τη χάνει. Η Ρεάλ είναι στο 4 με 16 νίκες. Και μετά έχουμε στο 5, στο 6, στο 7 τρεις ομάδες. Δηλαδή Κίμκι, Παναθηναϊκός, Ζαλγκύρης με 15 νίκες. Και στο 8-9 έχουμε τη Βασκονία και τη Μακάμπι με 13. Και νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες θα δώσουν τη μάχη για το πλασάρισμα στην οκτάδα. Θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει την Τσέσεκα στο 1-8. Τώρα στα υπόλοιπα πλασαρίσματα, η Κίμκι σίγουρα με την νίκη αυτή που έχει κάνει έβαλε σοβαρή υποψηφιότητα να είναι, πρόσεξε με, να είναι στην οκτάδα, παρότι έχει δύο νίκες διαφορά από τη Βασκονία και τη Μακάμπη, γιατί έχει αρκετά δύσκολο πρόγραμμα. Εγώ την Κίμκι τη βλέπω τώρα να πηγαίνει στο 6-7. Τη Ρεάλ τη βλέπω στο 4, δεν βλέπω να απειλείται. Εκτός να δούμε κάτι θεαματικό γίνει. Άρα βλέπεις δύο ειδών μάχης, το Ολυμπιακού για τη δεύτερη θέση και τη Χίμκι αν καταφέρει να πιάσει Μπασκονία και Μακάμπι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, φοβάμαι μήπως έχουμε και κανένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εννοείς σε ματσάρισμα στα 8. Ναι. Και το φοβάμαι σαν Έλληνας, ναι. Την έννοια ότι θα σίγουρα μία ομάδα στο Final Four, έτσι, ενώ διαφορετικά μπορεί να έχουμε ένα... Βλέπω κανένα Φενέρμπαξε Παναθηναϊκό εκεί να γίνει ο Μπράντοβιτς εναντίον. Να γίνει μόνο. Εναντίον Δημήτρη Γιανακόπουλου. Να γίνει πόλεμος. Δεν αναφέρω τις ομάδες πίσω γιατί νομίζω ότι έχουν κρυφθεί όλα. Ναι. Έτσι στους πίσω δεν έχει καμιά αξία.
Να αναφέρουμε το πρόγραμμα, το έχεις? Ναι, ναι, ναι. Να τα αναφέρουμε. Α πούμε, έχουμε αύριο παιχνίδια. Αύριο ξεκινάμε. Mm-hmm. Ναι, αύριο ξεκινάμε. Φενέρ Μακάμπι. Άσος. Ναι. Ζαλγκίρις Μιλάνο. Αρμάνι. Άσος. Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας. Άσος. Αυτά τώρα μην τα παίξει κάποιος. Ναι, όχι, έτσι, όχι. Ναι, τα ναι, λέω μπασκετικά, έτσι. Δεν κάθε και γράφει κανένας. Βαλένθια Ρεάλ. Ισπανικό ντέρμπι πάλι. Μεγάλο παιχνίδι αυτό. Νομίζω διπλό θα έρθει αυτό. Πιο μεγάλο όμως το CSKA Ολυμπιακός. Αυτό είναι μεθαύριο. Αυτό είναι Τετάρτη. Μεθαύριο. Δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολο. Εφές CSKA Εφές Χίνκι. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να κάνει διπλό Μπαρτζόκας αν θέλει να είναι σίγουρος. Μπασκόνια Μπάμπερκ. Να σου βλέπω. Μπασκόνια τώρα θα πάρει μπρος. Μάλαγα Μπαρτσελώνα και άλλο ισπανικό ντέρμπι. Μάλαγα Μπαρτσελώνα. Αν δεν ήταν οι δύο ισπανικές ομάδες, δεν θα το βλέπε κανένας. Πόπο, τι λέμε όμως για την Μπαρτσελώνα. Ναι, δε, που έχει φτάσει αυτή η ομάδα. Με συγχωρείς, τι να λέμε. Και μετά το διπλό του Ολυμπιακού έχει φτάσει σε 9 νίκες. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Πέμπτη, πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος. Ερυθρός Αστέρας Φενέρ. Ω, πάει ο Μπράντοβιτς στην πατρίδα του. Τι το βλέπω, δύσκολο, όχι. Δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, πιστεύω ότι θα το πάρει όμως. Σέρβι Κολόμπι εκεί τώρα. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που άμα κερδίσει ο Ερυθρός Αστέρας θα έρθω εγώ και θα χτυπιέμαι. Θα λέω δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να κερδίζετε. Εντάξει, δεν είναι. Μακάμπι Παναθηναϊκός. Η Μακάμπι θα καίγεται. Θα το δούμε αυτό το μάτσο. Και αυτό είναι την Πέμπτη. Την Πέμπτη επίσης Αρμάνι Βαλένθια. Ούτε ο Αρμάνι θα πάει στο γήπεδο. Ναι, δηλαδή. Ρεάλ Ζαλγκίρις. Ωραίο μάτσο. 14ο είναι αυτό. Ωραίο μάτσο αυτό, ναι. Θα το δούμε και αυτό. Παρασκευή Χίμκι Τσεσεκά. Ο πόλεμος. Χίμκι Τσεσεκά είναι πόλεμος. Ελληνικός εμφύλιος και ρώσικος εμφύλιος. Για να δούμε. Μπάμπερκ Μάλαγα. Αυτό δεν θα το δει. Μπορεί να μην πάει και ο Νίκος ο Ζήσης στο γήπεδο. Ολυμπιακός Εφές. Στις 9, να θα δούμε τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι θα γυρίσει στις νίκες ο Ολυμπιακός. Και Μπαρτσελόνα Μπασκόνια. Α, ωραίο, αυτό θα είναι. Διπλό. Έχουν αυτή μια κόντρα εκεί, οι Βάσκοι με τους. Καταλαβαίνω. Όπως θα έχουν κόντρα. Ωραία. Αυτά από Ευρωλίγκα. Αυτά για την Ευρωλίγκα. Τώρα δηλαδή την άλλη Δευτέρα που θα έρθουμε θα είναι λίγο πιο. Ή θα είναι πιο φωτιά το τέτοιο, η βαθμολογία, ή θα είναι λίγο πιο. Φωτιά θα είναι και πιο φωτιά. Η Ευρωλίγκα πάντα φωτιά είναι, δεν είναι, εντάξει. Πάμε σε ελληνικές ομάδες του Champions League και EuroCup. Πάμε θέλετε. Στους ξένους, στους προπονητές του εξωτερικού. Βέβαια. Αφού αναφέρω γρήγορα για μια ακόμα φορά το Γιάννη Λιαπάκη που πήρε το πρωτάθλημα στην Ιρλανδία. Η ομάδα του, η Μαριάν, κέρδισε την Κίλεστερ 72-71. Να πω, να αναφέρω το Γιάννη τον Κούκο, τον προπονητή της Γκέτιγκεν στο γυναικείο, το φίλο μας, ο οποίος κέρδισε 68-57 την Bad Aibing. Να πούμε ότι στην Κίνα γίνεται μεγάλη μάχη στο κινέζικο πρωτάθλημα. Σήμερα είδα δύο παρατάσεις, αδερφέ, το μεσημέρι. Δύο. Ξεκίνησε το μάτς στις 1.30 και τελειώσαμε στις 5. Γιατί είναι 48 λεπτά στην Κίνα, να σου πω. Ναι, είναι και η ομάδα μας, η ελληνική εννοώ, που έχει τον Χάρη Μαρκόπουλο και τον Γιάννη Χριστόπουλο, ιτήθηκε στη δεύτερη παράταση 124-119 από την Λία Όνινγκ και είναι τώρα 2-1 και τώρα μεταφέρεται η έδρα στο Πεκίνο, στους Ντάξ, δηλαδή πάμε στην έδρα μας τώρα να παίξουμε σε δύο μέρες από τώρα. Είναι δηλαδή 1-2... Δύο, πώς πάνε τα παιχνίδια. Είναι 1-2-1-1. Α, 1-2, έτσι πάνε. Βέβαια η ομάδα. Οι Πάπιες είχαν κερδίσει στη Λεαόνικ την προηγούμενη, πριν τρεις μέρες, το Σάββατο το μεσημέρι. Το Σάββατο να δεις, ξεκίνησα από τις 1.30 ώρα και έβλεπα μπάσκετ και πήγα μέχρι το βράδυ. Ζαλίστηκα, δεν υπάρχει αυτό. 95-87, αναφέρω τα αποτελέσματα. Να πούμε τη νίκη του. Φίλου μας του Κρις Χουγκάζ, η Πράγα κέρδισε την Οστράβα 87-75. Να πούμε την ήττα του Φώτη του Κατσικάρη από τη Βαλένθια χθες το απόγευμα στις 7 η ώρα με 74-81 μέσα στη Βαλένθια. Εντάξει, αυτό νομίζω το έχει στα χαμένα ο Φώτης και εντάξει,
η ομάδα τώρα βέβαια εκεί θα πρέπει να τα αναφέρουμε και να κάνουμε και είσοδο για να πάμε στο Champions League και μετά στο Euro Cup. Ο Φώτης πρέπει να συνεφέρει την ομάδα γιατί είχε μια άσχημη ήττα, αποκλεισμό στην έδρα της από τη Μουρθία με 72-83, ενώ είχε κερδίσει μες στη Μουρθία με 5 πόντους, έχασε με 11 και αποκλείστηκε. Μάλιστα είχε και, είχαμε και μια απώλεια, ο Βασιλιάδης έκανε 5 ράματα, έφυγε από το γήπεδο, ξαναγύρισε να παίξει τα τελευταία 3 λεπτά, αλλά το μάτσε και δεν μπόρεσε να βοηθήσει στο τέλος. Και μπαίνοντας λοιπόν δυνατά στο Champions League, που έχουμε πλέον παιχνίδια για την οκτάδα που είναι στις 28 Μαρτίου, τα ζευγάρια τα λέω γρήγορα: Καρσίγια Καμούρθια, ΑΕΚ Στρασβούργο, Μπάμβιτ Μονακό, Λούντβιγκμπουργκ, Μπέιρουτ. Μπάιρουτ. Ναι, Μπάιρουτ. Τι βλέπεις? Να πω ότι θα πάω στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αφού πω ότι για μένα τεράστια έκπληξη αποτελεί ο αποκλεισμός της Μπεσίκτας από την Μπάιρουτ. Εγώ δεν το περίμενα. Τεράστια έκπληξη. Δεν το περίμενα κι εγώ. Εντάξει. Αυτά συμβαίνουν βεβαίως στον αθλητισμό. Να πω ότι εγώ δεν εξεπλάγινα από την πρόκριση της ΑΕΚ επί της Νίμπουργκ. Το είπα εγώ και όταν βγήκε το ζευγάρι, και μάλιστα ένας φίλος μου εξής με πήρε τηλέφωνο και λέει: Πόσο σίγουρος είσαι και μιλάς έτσι σίγουρα στο ράδιο? Και του λέω: Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα περάσει. Και ήμουνα πάλι αισιόδοξος και μετά την ήττα των 10 πόντων στο ΆΚΑ. Και νομίζω ότι τελικά, ας το πούμε, δεν πειράζει. Δεν λέμε κάτι, δικαιωθήκαμε που είπαμε ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει και θα περάσει. 82-93, μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να περάσει στο Στρασβούργο και να έχουμε, γιατί αν Final περάσει στο Στρασβούργο θα έχουμε Final Four στην Αθήνα. Είναι δεδομένο αυτό? Ναι, κατά 99% θα έχουμε Final Four στην Αθήνα. Οπότε είναι σημαντικό και για την πατρίδα μας και για μας, και να πάμε να δούμε και το μπασκετάκι εκεί, να δούμε τι γίνεται. Να πω ότι για τον ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ πραγματικά πάλεψε, αλλά εγώ θεωρώ ότι την πρόκριση την χάσανε εδώ, όταν είχαν φύγει 14 πόντους και μειώθηκε διαφορά. Εκεί σε αυτό το καμίνι της Κατσίγιακα ήταν δεδομένο ότι θα είχε πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Τελικά έχασε 79-67. Πάλεψε ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε άλλη έδρα ο ΠΑΟΚ θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Δυστυχώς εκεί είναι καμίνι. Δυστυχώς για το ελληνικό μπάσκετ έμεινε έξω μια ελληνική ομάδα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να φτάσουμε και Final Four με... Το κυνηγάμε το Final Four και πέσει ο Άρης στους 8, έχει φτάσει. Ξέρεις κάτι, είχα την χαρά ότι θα είχα στο Final Four, αν περνούσε η ΑΕ και πήγαινε, θα είχα δύο ελληνικές εκπροσωπήσεις. Δηλαδή, ή θα είχα τον ΠΑΟΚ, γιατί το επόμενο ζευγάρι θα ήταν ΠΑΟΚ Τενερίφη. Ναι, ναι. Ή θα είχα τον ΠΑΟΚ, ή θα είχα Έλληνα προπονητή και Έλληνα παίχτη. Οπότε θα ήταν πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να έχει εκπροσώπηση στο Final Four. Έτσι. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν έχω κάτι. Τα ζευγάρια είναι αρκετά αμφίροπα. Εγώ πιστεύω ότι η Μούρθια θα περάσει από την Καρσίγιακα. Αν δηλαδή αντέξει στο πρώτο παιχνίδι, ναι. Πολύ μεγάλο ζευγάρι είναι το Μπάμβιτ Μονακό. Δηλαδή, αν ήμουν λίγο πιο λάσκα, θα πήγαινα Μπαντήρμα να δω αυτό το παιχνίδι. Θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, Μπάμβιτ Μονακό. Και το Λούντβιγκμπουργκ Μπάιρουιτ είναι γερμανικό ντέρμπι. Τη ΑΕΚ το ζευγάρι, πρώτο παιχνίδι έχουμε έξω. ΑΕΚ Μονακό. Α, πρώτο παιχνίδι. Συγγνώμη, ΑΕΚ Στρασβούργο. Τη Στρασβούργκ τη βλέπω πιο βατό αντίπαλο από την Νίμπουργκ. Θα περάσει η ΑΕΚ? Ναι, αυτό βλέπω. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω πώς θα αντέξει η ΑΕΚ. Τι να αντέξει? Τη βλέπω λίγο. Κοίταξε τώρα. Άλλα μάτσα είναι αυτά. Όχι, ξέρεις τι βλέπω? Ότι η πρόκληση τώρα στις 8 αρχίσαμε η Βασίλισσα και αυτά. Ενώ εγώ το θεωρούσα δεδομένο ότι η ΑΕΚ με αυτό το υλικό που έχει έπρεπε να είναι στις 8. Την Νίμπουργκ που όλοι την έχετε υπερτιμήσει όλοι. Και βάζω και σένα μέσα, γιατί σε ακούω να μιλάς καλά. Εγώ την Νίμπουργκ που είδαμε τον Άρη εδώ τα δύο παιχνίδια, παρότι εντάξει κέρδισε κλπ, δεν τη θεωρώ κάτι το ιδιαίτερο φέτος. Όλοι μου λένε είναι μια αθλητική ομάδα, είναι με το γιο μου σκοτώνομαι για αυτό το θέμα. Μου λένε πολύ καλή κτλ. Κάτι λείπει από την Νίμπουργκ. Δεν είναι η Νίμπουργκ των παλιών ετών. Εγώ λέω. Τώρα
Εγώ περίμενα στην έδρα της να κερδίσει μια και άνετα κιόλας. Αυτό που έγινε δηλαδή το περίμενα τόσο. Για ωραία πράγματα πες σκοτώνεις με το γιο σου. Ναι, για τον μπάσκετ. Τι άλλο. Καλύτερα που είναι για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ. Πιστεύω ότι το καλύτερο ζευγάρι που έχουμε εδώ από τα τέσσερα είναι το Μπάμιντ Μονακό. Και οι δύο ομάδες για Final Four. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο για το Champions League. Να πάμε στο EuroCup. Πάμε στο EuroCup που πέρασε. Παρότι το επίπεδο είναι υψηλότερο από το Champions League, το βάλαμε σε δεύτερη μοίρα σήμερα. Εντάξει, γιατί εντάξει, πήγαμε από το ένα στ' άλλο, δεν πειράζει. Τα δύο ζευγάρια που έχουμε, και το ένα το ζευγάρι, ειδικά είναι ζευγάρι τελικού νομίζω, δηλαδή ο τελικός θα έπρεπε να είναι έτσι, είναι τα Ρουσάφα Καμπάγεν. Το δεύτερο ζευγάρι είναι Κουμπάν Ρέτζιο Εμίλια. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα ο νικητής του Νταρουσάφα Καμπάγεν θα χάσει την κούπα. Με στεναχώρησε εμένα η Ούνιξ. Το περίμενα να το παλέψει πιο πολύ το ζευγάρι. Κοίταξε, το πάλεψε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, τα είδε στα μάτσα. Το δεύτερο είδα μόνο. Την νίκη της. Το είδε αυτό που κέρδισε. Δεν είδε το τρίτο να κερδίσει. Τι να σε κάνω. Κοίταξε, θα μείνω στο θέμα της Ούνιξ και θα σου πω το εξής. Καταρχήν να πούμε ότι οι ομάδες οι οποίες. Τα παιχνίδια που είχαμε αυτή τη βδομάδα, γιατί. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για το 1-1 και της Bayern Unix και της Reggio Emilia Zenit. Πιστεύω στο εξής. Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη, η Unix, νομίζω ότι έχει ένα θέμα στο βάθος της. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Δηλαδή έχει 6 ξένους, να βάλω και τον Πογκρασόφ 7 και από εκεί και πέρα δεν μπορείς να φτάσεις σε τελικό έχοντας Τρούτσκιν, Κολέσνικοφ και τα λοιπά. Και ταξίδια πρέπει... και... Όχι, δεν πειράζει αυτό. Πιστεύω ότι η ομάδα αυτή θα έπρεπε να... Αυτό είναι το σύστημα. Οι ρώσικες ομάδες παίζουν 6. Ξέρω ότι ο Πρίφτης δύσκολα παίρνει παίχτες για να τους έχει μόνο στην Ευρώπη, όπως το κάνει ο Ιτούδης ή το κάνουν κάποιοι άλλοι προπονητές και καλά κάνουν και το κάνουν. Και άλλο budget, έτσι. Δεν είναι μόνο θέμα budget, είναι θέμα φιλοσοφίας που έχει ο... φέτος και τον Άντουσιτς που τον έχει μόνο για την Ευρώπη ήταν επειδή είχε συμβόλαιο με την ομάδα. Δεν θα το... νομίζω ότι πρέπει να πάρει η ομάδα της Ούνιξ δεν έχει το βάθος, αυτό το βάθος που είχε η Μπάγιαν Μονάχου. Γιατί προπονητικά και τα τρία παιχνίδια που τα είδα εγώ, θα μου επιτρέψει ο φίλος μου ο Τζόρτζεβιτς, ο Πρίφτης τον έκανε μάτ και στα τρία παιχνίδια. Τον πήγε σε αυτό που ήθελε, έπαιξε αυτό που ήθελε, γύρισε σε ζώνες. Έκανε σωστά τα μαρκαρίσματά του, ήταν διαβασμένος, αλλά και επειδή τα είδαμε πολύ προσοχή και τα τρία παιχνίδια, νομίζω ότι εκεί που υπερίσχυσε η ομάδα της Μπάγεν είναι μια ομάδα με τεράστιο βάθος και πιστεύω ότι στο παιχνίδια με την Νταρουσάφακα, αν δεν ισχύσει το κοκαλάκι της νυχτερίδας του Μπλατ, γιατί έχει ένα φοβερό κόκαλο νυχτερίδας ο Μπλατ, το θυμάμαι και με τη Μακάμπη, θυμάσαι εκείνη τη χρονιά. Τώρα αλήθεια. Ποιος Τζόρτζεβιτς. Εγώ θα μου επιτρέψεις, αλλά ποιος Τζόρτζεβιτς τώρα που λέω σαν τέτοιο, σαν προπονητική αξία. Εγώ μιλάω για τις ομάδες τώρα. Προπονητικά σου είπα ότι. Αν ο Πρίφτης είχε αυτή την Bayern θα ήταν για Ευρωλίγκα. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι προπονητικά όμως. Δεν είναι μόνο ο προπονητής, είναι και δώσουμε σε μένα τον ντεκολό και πάρε εσύ τώρα το. Εντάξει, γίνεται. Λοιπόν. Θεωρώ ότι η Bayern είναι η πιο γεμάτη ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή το EuroCup. Πιο γεμάτη σε όλα τα επίπεδα. Ίσως είναι και κοντούς. Το roster της είναι για Ευρωλίγκα. Είναι roster Ευρωλίγκας. Και νομίζω ότι έχει μια μικρή τύχη το roster σε σχέση με την Νταρουσάφακα. Παρότι θεωρώ, σου είπα, ότι ο Μπλάτ είναι πιο αετός. Και έχει και κουκαλάκι νυχτερίδα, το ξαναλέω, για να ακουστεί αυτό. Και γιατί, για τις επόμενες εκπομπές. Το άλλο ζευγάρι, Κουμπάρ Ρέτζιο Εμίλια, θεωρώ ότι η Ρέτζιο έχει την έδρα της. Το Κουμπάν έχει πιο ισχυρή ομάδα. Θα δούμε ωραία παιχνίδια. Η Ρέτζιο είναι η έκπληξη της διοργάνωσης για μένα. Κοίταξε, όταν είδα το Ρέτζιο Καζάν, θυμάσαι τη σούπα, την ομαδάρα. Μέσα στο Ρέτζιο Εμίλια δεν περνάς με τίποτα. Αυτό δεν το περίμενα εγώ. Θα φτάσει τόσο και έχει και βάσει για τελικό. Και, να σου πω κάτι. Το είχα προβλέψει αυτό, νομίζω. Ναι, όχι, έλεγες γενικότερα για την Ρέτζιο ότι είναι η ομάδα που δεν την γεμίζει το μάτσο. Ομάδα που τη βλέπουμε, ρε φίλε, εντάξει, έχουμε στα ματάκια μας, εντάξει.
Και όχι, έχει χρόνια... και βάσεις και για τελικό, έτσι, τώρα πλέον. Έχει βάλει βάσεις για τελικό, αλλά σου είπα ότι το άλλο ζευγάρι θα είναι, πιστεύω, άνθρωπο, η ομάδα που θα κατακτήσει το EuroCup. Η Reggio είναι για μένα η Bayreuth του EuroCup. Μπράβο. Που δεν την συμφωνώ, είχατε, συμφωνώ. Συμφωνώ. Αυτά για Ευρώπη. Αυτά για Ευρώπη. Να πάμε στην Α2, προλαβαίνουμε, έχουμε χρόνο. Να πάμε, πώς δεν έχουμε χρόνο. Ναι, για να μην αφήνουμε αναπάντητα τίποτα. Σαββατοκύριακο, εκτός λοιπόν από την Α1 και τις Ευρωλίγκες και τις Μευρολίγκες και όλα αυτά, παίζανε μπάσκετ, έπαιξε μπάσκετ και Α2. Και θα στεναχωρήσω τους φίλους του Ηρακλή και της πόλης. Η ομάδα που εγώ στηρίζω εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Α2, το ψυχικό, έκανε το μεγάλο θρίαμβο 61-58 επί του Ηρακλή. Πόσες φορές έχω μιλήσει για το ψυχικό, παίζω. Ναι. Για αυτή την παρέα εκεί των καλών παιδιών του Ρεμεντέλα και όλων αυτών των παιδιών εκεί, οι οποίοι κάθε χρόνο κάνουν μια πολύ σημαντική προσπάθεια και με πολύ λίγα τα τελευταία χρόνια χρήματα. Άργησε να πάρει μπρος το ψυχικό. Όχι, άργησε. Και με το χολαργό προχθές είδες. Όχι, άργησε να πάρει, δηλαδή, ναι, προχθές. Κοίταξε, τώρα στα τελευταία, εδώ γίνεται μια δουλειά. Οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά είναι γνώστες του μπάσκετ. Και το αποδεικνύουν κάθε φορά. Και πιστεύω ότι και φέτος το ψυχικό πολύ εύκολα θα σωθεί. Ναι, είναι ήδη. Και θεωρώ ότι πάρα πολύ μεγάλη νίκη πέτυχε αυτή η ομάδα απέναντι στον Ηρακλή, του Γιάννη, του Καγκαλούδη, του Ντάριους Άσικτον, του Δημήτρη Χαριτόπουλου και όλων των υπολείπων παιδιών, γιατί ο Ηρακλής έχει ένα πολύ όμορφο, πολύ βαθύ ρόστερ και νομίζω ότι αυτή η νίκη έχει μεγάλη αξία. Και ξεκίνησα με αυτό, παρότι το Περιστέρι έκανε 22-22, αλλά ναι, νομίζω ότι άξιζε το κόπο να μιλήσω πρώτα για το ψυχικό. Να πούμε λίγο τα αποτελέσματα. Ναι, θες να τα πω. Τα λέω, δεν είναι, εντάξει. Καστοριά ΑΕΛ 101-90. Εσύ θα πεις την επόμενη αγωνιστική. Ωραία, ωραία. Ψυχικό Ηρακλής 61-58. Ήταν και για το χολαργό του Στέργιου Κουφού μέσα στον εθνικό του Σιμεωνίδη 79-75. Λευκάδα Δούκας 84-79. Καρδίτσα Περιστέρι 62-77. Παπάγου Αγιά 90-83. Και η Πάτρα του Νίκου του Οικονόμου σε μεγάλο θρίαμβο 94-66 επί της ομάδος του Αρκαδικού. Επόμενη αγωνιστική θα σε στεναχωρήσει το Μαρούσι. Να το πούμε, Μαρούσι. Ναι, πες την επόμενη για να πω τη βαθμολογία. Λοιπόν, Μαρούσι ψυχικό. Διπλό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το μεγάλο Μαρούσι, το μεγάλο Μαρούσιο θα... Κοίταξε, θα ψάξω να βρω ύμνο για το ψυχικό να βάλω την άλλη φορά. Ωραία, θα βάλουμε, δεσμεύομαι να βάλουμε έναν από τους δύο ύμνους. Ωραία. Αέλα Μίτας. Θα τους βρούμε. Θα τους βρούμε, εντάξει, θα βρούμε κάτι. Ωραία. Θα στείλω στο δήμαρχο το ποιος είναι ο Πατούλης, είναι στο, στο Μαρούσιο, θα πω. Κύριε δήμαρχε, να βγείτε. Αέλα Μίτας, Ηρακλής Εθνικός. Ηρακλής Εθνικός, ωραίο παιχνίδι είναι αυτό. Χολαργός Δόξα Λευκάδας. Περιστέρι Δούκας. Χολαργός Δόξα Λευκάδας, και ναι, αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα είναι προς τον Άσο, το βλέπω. Περιστέρι Δούκας. Άσος. Αρκαδικός Καστοριά. Ο Αρκαδικός τώρα που ήταν... Δεν είναι εύκολο για την Καστοριά. Ερμής Αγιάς Απόλλωνος Πάτρας. Ωραίο παιχνίδι και αυτό. Τώρα ο Απόλλων Πάτρας με νίκη φτάνει τον Ηρακλή σε περίπτωση ήττας. Καλά, δεν θα χάσει ο Ηρακλής από τον Αρκαδικό, ξέρω. Κοίταξε, θα σου τα πω γιατί τα έχω μελετήσει λίγο. Τα είπες όλα. Τα είπα. Να μας πεις τι βλέπει η γυάλα σου τώρα, τι βλέπεις τα μετά. Η γυάλα που γίνεται. Βλέπω το Περιστέρι, είπαμε, να ανεβαίνει χωρίς συζήτηση. Στη θέση, τη δεύτερη θέση θα διεκδικήσουν Χολαργός, Ηρακλής, Πάτρα, Καστοριά. Ίσως να τσιμπήσει ο Εθνικός η Λευκάδα, αλλά δεν το βλέπω. Βλέπω ότι ίσως η Καστοριά θα μείνει εκεί. Στα χιαστή τώρα, πρόσεξε τι γίνεται. Αν ο Ηρακλής είναι πάνω από την Πάτρα, ναι, η Πάτρα τον έχει και μείνουν έτσι όπως είναι η βαθμολογία, δηλαδή Χολαργός, Ηρακλής, Πάτρα, Καστοριά. Ναι. Έχω μήνυμα τρομερό και διακόπτω, γιατί φίλος από το ψυχικό, ο Γιωργάρας, αδερφός μας, που τον αγαπάμε πολύ,
Λέει, ο ύμνος μας είναι από το βορρά μέχρι το νότο του Βασίλη Καρά. Πολύ ωραίο, σωστός. Ωραία, θα το βάλουμε να παίξει αυτό τότε. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, εφόσον φίλε Γιώργο κερδίσετε στο παιχνίδι με το Μαρούσι, θα σας αφιερώσουμε έτσι. Αυτό το... Θα μπούμε με αυτό το τραγούδι. Θα μπούμε με αυτό, σωστό. Ναι, κοίταξε, είναι η μουστάρο ψυχικά τα απόματα. Λοιπόν, να πω ότι για την επόμενη θέση που οδηγεί στην Α1, πιστεύω θα διεκδικήσουν Χολαργός, Ηρακλής, Πάτρα, Καστοριά, όπως είναι η βαθμολογία. Αν μείνει ως έχει, το ζευγάρι Ηρακλής Πάτρα, εδώ υπάρχει πρόβλημα για τον Ηρακλή, γιατί η Πάτρα τον έχει 2-0. Ναι. Τις κουβαλάνε τις νίκες σε αυτή τη φάση. Αν το παιχνίδι είναι Ηρακλής Πάτρα, έχει τύχει ο Ηρακλής. Αν η Πάτρα τον προσπεράσει στη βαθμολογία του Ηρακλή, πώς θα κατάφερε έτσι ο Ηρακλής. Ναι, τότε θα κάνει και το πρώτο παιχνίδι στην Πάτρα. Είναι αρκετά δύσκολα. Η Πάτρα είναι μια έδρα, έχει ένα ειδικό βάρος η ομάδα σαν ομάδα και επειδή θέλω να σταθώ και ο οικονόμου είναι πολύ καλός προπονητής, βλέπεις ότι η Πάτρα έχει πάρει μπρος τώρα, έχει γίνει καλά και ο Ματαλόν, τα έχουμε πει αυτά και την προηγούμενη φορά. Και η Πάτρα έχει παραστάσεις και από τις κατηγορίες. Και η Α2 και η Α1 είναι έμπειρη ομάδα. Δεν είναι δηλαδή αμελητή ποσότητα σε καμία περίπτωση. Ο οικονόμου ανέβασε και πέρυσι ο Πάτρα. Ναι. Έχει ανεβάσει το Πανιόνιο. Δηλαδή, ναι. Κοίταξε. Σε αυτές τις. Ειδικών αποστολών ο οικονόμου. Όχι, πέρυσι είχε τον Πανιόνιο. Ναι, που τον ανέβασε. Κοίταξε. Σε αυτές τις ομάδες στην Α2. Επειδή δεν είναι οι δομημένες όπως είναι οι ομάδες οργανωμένες στην Ευρωλίγκα, ο προπονητής κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και γι' αυτό βλέπεις ότι αναφέρουν πολλούς προπονητές στην Α2, γιατί παίζουν πολύ σημαντικότερο ρόλο. Μπορεί να κάνουν και τη διοίκηση προπονητές, μπορεί να κάνουν και θέματα του μάνατζερ, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Γι' αυτό αναφέρομαι και γι' αυτό μιλάω για τον οικονόμο, ότι ξέρει και την κατηγορία. Είναι. Μπάρω το καπνισμένος εδώ. Απ' την άλλη και ο προπονητής του Ηρακλή, βέβαια, ο Λευτέρης ο Χατζηκυριακίδης, ξέρει, αλλά θα δούμε. Πιστεύω ότι. Και δεν αναφέρω το Χολαργό, έτσι. Ναι, γιατί ναι. Πρόσεξε τώρα, εδώ λέμε Ηρακλής Πάτρα, αλλά δεν αναφέρω το Χολαργό, γιατί εκεί υπάρχει Σέρτζιο Κούφο. Ιταλός. Σέρτζιο Κούφο. Ξέρει, είναι μπάσκετ. Ο Κούφος είναι μπάσκετ, το έχουμε πει πολλές φορές. Βλέπεις ότι την πάει την ομάδα τρένο. Θα δούμε. Ξέρεις ότι πραγματικά οι ομάδες αυτές η Α2 έχει πραγματικά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Από εδώ και πέρα θα έχει ακόμα περισσότερο. Θεωρώ πραγματικά ότι δεν την προβάλλει το ελληνικό σύστημα μπάσκετ την Α2 τόσο πολύ. Έπρεπε να έχουμε και τηλεοπτική κάλυψη. Για μένα. Αυτό είναι μεγάλο. Τα είχα ξαναπεί σε παλιότερη εκπομπή που κάναμε. Θα πρέπει να μπουν και οι Αμερικάνοι στην Α2. Θα πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα. Όχι μόνο Αμερικάνοι και ξένοι γενικότερα. Ξένοι, ένα ξένο έχουν. Ναι, αυτό. Τώρα με ένα δηλαδή, ξένο. Εντάξει, δεν λέω να πάρουν 6, αλλά ναι. Τουλάχιστον 2-3 ξένους να υπάρχουν. Να δούμε. Είναι η μοναδική Α2. Που δεν έχουμε ξένους παίκτες. Δηλαδή, Ιταλίες, Ισπανίες, Τουρκίες, παντού παίζουν ξένοι στην Α2. Εμείς έχουμε έναν, ας πούμε, εδώ πέρα. Εντάξει. Πιστεύω κάποια στιγμή θα τα φτιάξουμε κι αυτά. Να σε κόψω να πάμε για διάλειμμα τελευταίο και να. Ναι, για να πάμε στις κατηγορίες που θέλουμε όλοι, που μας ενδιαφέρουν. Εντάξει. Πάμε λοιπόν και πιστεύουμε για το κλείσιμο. Επιστρέφαμε για το κλείσιμο. Πριν προχωρήσουμε στις μικρότερες κατηγορίες, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσω για αμερικάνικο μπάσκετ. Να πάμε λίγο και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Επειδή λες ότι δεν ασχολούμαι. Λοιπόν, είμαστε στην τρέλα του Μαρτίου. Είναι το λεγόμενο March Madness. Έχουμε NCAA. Αυτό είναι η καρδιά του μπάσκετ. Έτσι. Ούτε η Ευρωλίγκα, ούτε το NBA. Αυτή είναι η καρδιά του μπάσκετ. Εμείς οι παραδοσιακοί μπασκετικοί ασχολούμαστε. Να αναφέρω λίγο, φτάσαμε στο top 16 με τις εξής ομάδες.
Kansas, Kentucky, μάλλον Kansas State, South Kentucky, Loyola, Nevada. Mm-hmm. Πες για που το αφιερώνεις κιόλας στο, στο March Madness. Florida State, Gonzaga, Michigan, Texas A&M. Α, με Texas A&M. Ναι, απ' την άλλη μεριά έχουμε, αυτές είναι Δύση, South και West, και πάμε στην East, είναι Villanova, West Virginia, Texas Tech, Purdue, Kansas, Clemson, Syracuse και Duke, που είναι τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 20, τώρα έχουμε εδώ από τις 22 Μαρτίου και μετά. Μπορούν οι καλοί μας φίλοι που αγαπάνε το κολεγιακό μπάσκετ να τα ψάξουν στο ίντερνετ και να βλέπουν αυτά τα παιχνίδια. Για να μας στέλνουν ρεπορτάζ. Και όποιος θέλει μπορεί να με ρωτάει και να έστω και μηνυματικά ή στην ομάδα, γιατί πραγματικά εδώ αρχίζει το μπάσκετ. Και τι μου είπες για την άλλη εβδομάδα? Την άλλη εβδομάδα θα στέλνω μήνυμα ήδη στην Νεβάδα στο φίλο μου το Δημήτρη να ετοιμαστεί, να μας κάνει την τιμή να είναι στον αέρα να μας μιλήσει για το πραγματικό μπάσκετ, γιατί εδώ μιλάμε για πραγματικό μπάσκετ τώρα, NCAA. Νομίζω ότι όλοι οι μπάσκετοπ... Εκεί θα είναι πρωί τώρα στη Νεβάδα. Έστειλε ήδη μήνυμα. Λοιόλα, Σικάγο, ο αντίπαλός μας. Θα είμαι εκεί. Είσαι Θεός. Θα τον ξυπνήσουμε πρωί να μας κάνει τέτοιο την άλλη εβδομάδα. Θα ήθελα πραγματικά, Δημήτρη, εγώ στα λέω στον αέρα, εσύ μου απαντάς με μηνύματα, να μπορέσουμε να έχουμε, θα είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας να σε έχουμε ανοιχτά στον αέρα την άλλη εβδομάδα, γιατί επειδή εμείς είμαστε και παλιοί μπασκετικοί, το μπάσκετ είναι εκεί. Ούτε στο NBA, ούτε στην Ευρωλίγκα. Το ξαναλέω για πολλωστή φορά. Το μπάσκετ είναι εκεί. NCAA, έχουμε... Είμαστε στα καλύτερά μας. Έχουμε March Madness. Τι άλλο να πω? Από εκεί προκύπτουν οι επόμενοι Kobe Bryant, LeBron James και, και όλα τα ονόματα. Από εκεί θα προκύψουν. Και εκεί τεχνικά νομίζω, και εκεί τεχνικά νομίζω ότι οι προπονητές... Αυτό θα έλεγα, είναι η κατηγορία των προπονητών. Είναι η κατηγορία των προπονητών. Τεχνικά είναι οι προπονητές που παίζουν τα παιχνίδια. Βλέπεις ότι τα μιλάω και μιλάω με πολύ χαρά για όλα αυτά. Θα τα δω κι εγώ αυτά, να ξέρεις, μικρέ μου Κωνσταντίνα. Έτσι, έτσι. Βέβαια. Γιατί το μπάσκετ είναι αυτό, ας πούμε. Και εκεί θα δούμε και... Θα βλέπεις αυτά και δεν θα βλέπεις NBA ακόμα. Όχι, NBA δεν θα δούμε ακόμα. Έχεις, θα έρθει η ώρα το NBA, βεβαίως. Αυτά για να κλείσω και να αναφέρω. Να πω επίσης ότι έχουμε Final Four San Antonio 31 Μαρτίου με 2 Απριλίου, έτσι για όσους έχουν την οικονομική άνεση και μπορούν να το κάνουν, θα είναι ένα εξαιρετικό ταξίδι και θα είναι και μια εξαιρετική εμπειρία. Ο τελικός που είναι, να δούμε, να ξέρουμε που θα πάμε. Ορίστε. Ο τελικός που θα γίνει. Λέει. Final Four σου είπα, θα γίνει. Α, Final Four θα γίνει. Ναι. Α. Λοιπόν. National Champions. Δεν το κάνουν και αυτό στο άκανα. Όχι ρε φίλε. Εκεί είναι πολιτισμός τώρα. Εκεί θα έχει 20.000 τέτοιο, 10 από τη μία, 10 από την άλλη. Εντάξει, για πολιτισμό μιλάμε τώρα. Εντάξει. Και που τα συζητάμε εμείς, για μας είναι τιμή, για αυτό το μπάσκετ. Να προσγειωθούμε και να γυρίσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Για πάνε β' κατηγορία. Εγώ, στο όφυλλο αυτό. Ναι, έτσι. Γιατί ξέρω ότι είσαι παιδί του αμερικάνικου μπάσκετ. Και σήμερα δεν το περίμενες να το αναφέρω. Κοίτα, δεν είμαι τόσο φαν. Εγώ είμαι του ευρωπαϊκού μπάσκετ περισσότερο σχολής. Γιατί και αυτό το πάνω κάτω run and gun και 130-120 πόντους δεν είναι μπάσκετ τώρα. Ναι. Να επανέλθουμε λοιπόν στη Β' Εθνική. Επειδή το μπάσκετ είναι παντού, να αναφέρουμε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, τα αποτελέσματα εντάχει και τη βαθμολογία. Βόρειος Όμιλος, Ανατόλια Τρικούπης, 84-70, μεγάλη νίκη για το Ανατόλια. Μαχητές Πεύκων, Χαλκιδόνα, 75-69, εκεί ήμουν χθες. Λαγκαδά Στρατώνη, 53-66, έκπληξη τη θεωρώ την ήττα
τη μεγάλη ήττα μάλλον του Λακαδά. Της ομάδας σου. Ναι, όχι, η ομάδα μου είναι η Γέφυρα. Έχεις δύο-τρεις. Γέφυρα είναι η ομάδα μου, ναι. Όχι, και ο Λαγκαδάς είναι η ομάδα μου, ναι. Ίκαρη Σερών Φάρσαλα 63-54. Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλες είναι ομάδες μου, γιατί όλοι είναι φίλοι και δε, εντάξει. Τιτάνες Παλαμάς Γέφυρα 76-80, τεράστιο διπλό της Γέφυρας. Ασπίδα Ξάνθης Πευκοχώρη 49-58. Εδώ βλέπω ο Μελετιάδης κάνει, είναι τρένο, έχει κάνει 10-0 μέχρι τώρα. 49-58, μεγάλο διπλό για τον Ευρυπίδη το Μελετιάδη που έχει αναλάβει εδώ και λίγο καιρό το Πευκοχώρη. Καβάλα Ελίμια 71-60. Στη βαθμολογία οι Σέρες με 37 βαθμούς και ο Τρικούπης με 37 προηγούνται. Καβάλα 36, Πευκοχώρη 35. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη μαγιά αν το Πευκοχώρη μπει στη και ανέβει στην κατηγορία. Και θα είναι και μαγιά βεβαίως και για τον προπονητή τον Ευρυπίδη το Μελετιάδη. Το Πευκοχώρη έχει παίξει ποτέ Α2? Νομίζω έπαιξε, ναι. Ναι, είχε παίξει μια χρονιά. Λοιπόν, πάμε στον όμιλο το Νότιο. Διαγόρας Ιπποκράτης 77-63. Στον τέρμπι κέρδισε με διαφορά ο Διαγόρας. Η ομάδα του φίλου μου του... Έχουμε εκεί Θεσσαλονικιό. Στον Νότιο όμιλο έχουμε Θεσσαλονικιό. Τσακαλέρης. Έχουμε στην ομάδα του της ΚΟ είναι ο Αντώνης ο Σημακόπουλος που έπαιζε στον Άρη. Νομίζω είναι και ο Χαρίσης εκεί. Έχει αρκετούς. Θεσσαλονικιούς και. Όχι, Θεσσαλονικιούς. Τα αργιανάκια τα λέω, επειδή είναι δικά σου αυτά. Και τα τρία είναι αργιανάκια αυτά. Α, Σημακόπουλο ήθελα τώρα έτσι. ΕΦΑΟΣ Κηφισιά 72-79. Μάνδρα Ερυθρέα 83-75. Ηράκλειο Πρωτέας Βούλας 72-85. Διπλό του Πρωτέα μέσα στο Ηράκλειο. Παγκράτη ΚΑΟΚ 85-71, Δάφνη Ελευσίνα 83-67, Κοροπή Ίκαρος Σμύρνης 71-80 και τρίτον Ιωνικός Νικαίας 76-78. Ο Ιωνικός ζορίστηκε μες στον τρίτονα. Βέβαια και ο τρίτονας είναι ψηλά στη βαθμολογία. Έχουμε με 43 βαθμούς προηγείται ο Ιωνικός Νικαίας, ο οποίος πιστεύω ότι θα κόψει εύκολα το νήμα πρώτος. Διαγόρα στους 39, Ιπποκράτης 37, Μάνδρα και Τρίτονας στους 35, όπως και η Ερυθρέα με 35. Αυτά για την για Β' εθνική κατηγορία. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο θα αναφέρω και τον Βόρειο Όμιλο, τα αποτελέσματα τακ-τακ της Γάμα Εθνικής εδώ για τους συντοπίτες της Θεσσαλονικής και τα Πέριξ της Μακεδονίας, παρότι έχει και δύο κατηγορίες Γάμα Εθνικής στο Νότιο Όμιλο, αλλά δεν θα προλάβω. Αξίου Ανίνων, Νικόπολη Πρέβεζας 69-78, διπλό της Πρέβεζας μέσα στα Γιάννενα. Αγρίνιο Φέακας Κέρκυρας 67-81, Κοντογιάννης μεγάλο διπλό. Έβαθλος Πολυκάστρου Φίλιππος Βέρειας 76-84, νομίζω ότι ο Γκίμας έχει κόψει το νήμα πρώτος και δεν το έχουν πει ακόμα για το Φίλιππο Βέρειας, έτσι νομίζω. Ίκαρη Τρικάλων, Νίκη Βόλου 79-75. Εδώ ήταν έκπληξη αυτό το αποτέλεσμα, γιατί η Νίκη Βόλου είναι ομάδα η οποία διεκδικούσε και διεκδικεί μια θέση για την άνοδο. Το Λεμαίδα Πρωτέας Γρεβενός 64-78 και Βέρεια, ΑΟΚ Βέρειας Ιωνικός 62-50. Η ομάδα μου έχασε. Λοιπόν, αυτά, Φίλιππος Βέρειας 36, Φέακας Κέρκυρας 34, Νίκη Βόλου 32, οι τρεις πρώτοι. Πάμε και στον άλλο όμιλο του Βορρά, έχουμε και λέμε ΕΑΣ Ευόσμου Καλλικράτη 69-37, ΑΕ Κομωτινής Χάνθ 56-64, Ελευθερούπολη Αστέρα Σύνδου 94-65, μεγάλο παιχνίδι, μου είπε ο γιος μου που πήγε, Μακεδονικός Πολύγυρος 70-68 και μάλιστα ήτανε ματσάρα, πόσο μου είπε. Απόλλων Καλαμαριάς, Κομωτινή
73-69. Ο Μπράντοβιτς στο μικρό κατηγοριών Πόλης Γεωργιάδης πέτυχε νίκη. Έτσι το λέμε. Ο Μπράντοβιτς το λέμε. Μαντουλίδης Ευκαρπία 90-73. Και Ορφέας Κοπού Μεντ 66-73. Βαθμολογία: Ελευθερούπολη 38, Μακεδονικός 37, Πολύγυρος 35. Ο Πολύγυρος μάλλον θα πάει να παίξει μπαράζ για την άνοδο. Ίσως δεν ξέρω. Αυτό το μάτς ήταν σημαντικό. Γιατί και ο Πολύγυρος έχει ένα πολύ καλό προπονητική του Χαλκιά και νέο παιδί και κάνει και καλή δουλειά εκεί στον Πολύγυρο, από όσο ξέρω. Αυτά τα ολίγα. Τα ολίγα. Να πούμε ότι αυτή τη βδομάδα έχουμε διπλά παιχνίδια Ευρωλίγκας. Πέστε όλοι με τα μούτρα, βλέπετε. Και διπλά παιχνίδια Άρη. Έχουμε Άρης ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Έτσι. Με το καλό και ήρεμα όλοι στο γήπεδο. Το Σαββατοκύριακο πάλι θα έχουμε. Για εμάς τους άρρωστους εκτός Ευρώπης έχουμε να δούμε και Πεκίνα, έχουμε να δούμε και άλλα. Κολεγιακά τώρα. Κολεγιακά που θα αρχίσουν και θα έχουμε την τρέλα μας. Εγώ να ευχαριστήσω που με ανέχεσαι. Γιατί το λες κάθε φορά αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις και με ανέχεσαι. Με χαρά. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους καλούς φίλους μας. Και από το εξωτερικό κυρίως. Από την Νεβάδα, από όλα τα μήκη και τα πλάτη. Και όχι μόνο, και τους κοντινούς, και αυτούς μας ακούν από εδώ, γιατί τους παραμελούμε μερικές φορές. Πώς στέλνουν και μηνύματα κυρίως. Ναι. Και λέει για τη γέφυρα, χαχαχα και λοιπά, μια παιχτάρα που είναι εκεί στη γέφυρα, που μας ακούει ο φίλος μου, ο Σιώπης, και το μνημονεύω γιατί μας έστειλε μήνυμα το παιδί, έτσι. Και μάλιστα στα ομαδικά μηνύματα, πώς τα λέω αυτό. Στην ομάδα, καλά το λέω. Στην ομάδα. Εσείς τα ξέρετε αυτά. Γι' αυτό μην νομίζετε, τα βλέπω κι εγώ. Ο οποίος Σιώπης ήταν μαγικός προχθές. Τώρα μια και το έστειλε το μήνυμα, το αναφέρω. Κάνε μια μνήμα έτσι, προλαβαίνεις. Όχι, ναι, ήταν μαγικός. 27 πόντους με 4 τρίποντα, μέσα στους Τάνες Παλαμά. 4 τρίποντα. Και είναι και τα κυτρινόμαυρα του πάνε. Είναι για τον Άρη ότι πρέπει. Έπεσε στον Άρη αυτό. Το ξέρει, στα παιδικοσυντικά του Άρη Σιώπης. Ναι, πολύ καλό παίκτη. Και όχι μόνο. Free agent. Όχι μόνο έβαλε 27 εκεί, μας ανέχεται και 2 ώρες και μας ακούει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άμα παίξει τον Άρη, το βγάλουμε και να μιλήσει. Λοιπόν, τα φιλιά μας σε όλους τους καλούς φίλους. Ευχαριστώ σε όλους που στέλνετε τα μηνύματά σας. Πραγματικά είναι συγκινητική κάθε εβδομάδα η συμμετοχή και είναι συγκινητική συμμετοχή. Ακούν την εκπομπή πάρα πολλοί προπονητές, πάρα πολλοί παίκτες. Είναι αυτό που μου είπες στο διάλειμμα, θα το πω δημόσια. Έχουμε ποιότητα στο ακροατήριό μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Να ευχηθούμε μπασκετική και καλό βράδυ.